Καλό απόγευμα σε όλους κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε σήμερα Δευτέρα 16 Μαΐου και είστε εδώ συντονισμένοι ζωντανά στην τηλεόραση του Άστρα και στην εκπομπή Συμβαίνει Τώρα για να παρακολουθήσετε και σήμερα αναλυτικά τις επόμενες δύο ώρες όλη την επικαιρότητα. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως από μία είδηση που έχει προκαλέσει πραγματικά σοκ και θλίψη, καθώς πρόκειται για την αυτοκτονία ενός 13χρονου παιδιού στα Σεπόλια. Έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο δωμάτιό του, εκεί βρέθηκε από τους γονείς του. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών ερευνά το αδίκημα της συμμετοχής σε αυτοκτονία για το παιδί που βρήκαν οι γονείς του απαγχωνισμένο. Με παρέμβασή της, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ζητά τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για την τραγική αυτή υπόθεση του ανήλικου αυτόχειρα. Ήδη δόθηκε εντολή στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος να διερευνήσει τα ηλεκτρονικά αρχεία του παιδιού. Τι αναζητούν οι εισαγγελικές αρχές? Αναζητούν να διακριβωθεί αν η πράξη του αγοριού σχετίζεται με τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένη πρόκληση. Πρόκειται για το γνωστό σε νεαρής ηλικίας άτομα Blackout Challenge. Είναι μια πλατφόρμα που καλεί, προσκαλεί, προκαλεί άτομα νεαρής ηλικίας να προκαλέσουν τα ίδια ασφυξία στον εαυτό τους. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το συγκλονιστικό πραγματικά ρεπορτάζ. Σε κατάσταση σοκ είναι οι γονείς του 13χρονου στα κάτω Πατήσια. Το βράδυ της Παρασκευής βρήκαν απαγχωνισμένο το 13χρονο γιο τους μέσα στο δωμάτιό του. Ήταν αθλητής του Παγκρατίου και το Σαββατοκύριακο θα συμμετείχε στους Πανελλήνιους Αγώνες στο Λουτράκι. Η αστυνομία εξετάζει αν το παιδί συμμετείχε στο διαδικτυακό παιχνίδι Blackout Challenge. Πρόκειται για το φωνικό παιχνίδι της πλατφόρμας TikTok. Το κινητό αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας. Συγκλονισμένος είναι και ο προπονητής του. Μαζί του λίγες ώρες πριν το τραγικό τέλος είχαν βρεθεί. Είναι μόνο θρήνος, μια ανίποτη θλίψη. Ο Μάκης ήταν αδυνατό παιδί. Τους έχω μεγαλώσει και αυτόν και τον αδελφό του από 5 χρονών. Μια εξαιρετική οικογένεια. Μια μητέρα που μεγάλωσε τα παιδιά της με αξίες. Είχαμε προπόνηση την Τετάρτη και ήταν ένα ευχάριστο παιδί. Μέσα στο γέλιο δεν είχε κάτι να τον απασχολεί. Την Παρασκευή τον πήρα τηλέφωνο και μου είπε ότι τρώνε με τη μητέρα του και τον αδελφό του και περιμένουν να πάνε στους αγώνες. Ο ίδιος έμαθε και την τραγική κατάληξη όταν το Σάββατο πρωί περίμενε το παιδί στο Λουτράκι για τους Πανελλήνιους Αγώνες. Μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι ο Μάκης κρεμάστηκε και είναι νεκρός. Μπήκε η μητέρα του στο δωμάτιο και τον είδε κρεμασμένο από την κουκέτα και δίπλα στο κινητό του. Κανείς δεν γνώριζε αν ο θάνατος του οφείλεται στο Blackout Challenge. Αυτό το διαδικτυακό παιχνίδι ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να προκαλέσουν ασφυξία στον εαυτό τους. Χρησιμοποιούν κορδόνια ή καλώδιο μέχρι να χάσουν προσωρινά τις αισθήσεις τους. Το τραβούν σε βίντεο και στη συνέχεια το ανεβάζουν στο TikTok. Απίστευτα πραγματικά τα όσα μέχρι στιγμής καταγράφουν αστυνομικές και δικαστικές αρχές. Βεβαίως η περαιτέρω έρευνα θα δείξει τι ακριβώς έγινε με αυτό το 13χρονο παιδί, 13 ετών παιδί που αυτοκτόνησε. Τώρα σε μια μεγάλη επίσης είδηση της ημέρας που έχει να κάνει με την εξέλιξη της δίκης του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, του δολοφόνου της 20χρονης Καρολάιν από την Αλόνισο. Το δρόμο για την επιβολή της ισόβιας κάθειρξης άνοιξε η εισαγγελέας Ευγενία Σταθοπούλου για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ζητώντας να κηρυχθεί ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό για τις πράξεις που το αποδίδονται. Η εισαγγελέας ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για τη θανάτωση του σκύλου αλλά και τις ψευδείς καταγγελίες που έκανε στις αρχές. Χαρακτήρισε κατασκευασμένη την απολογία του δολοφόνου, μίλησε για απεδαριώδη επιχειρήματα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το έγκλημα έγινε για ασήμαντη αφορμή. Θα περίμενε ο κατηγορούμενος να αναλάβει την ευθύνη και να σιωπήσει. Το πρόσωπο της Καρολάιν, όπως το είδα αμέσως μετά τη δολοφονία, θα στοιχιώνει τη ζωή του, είπε η εισαγγελέας χαρακτηριστικά. Κόλαφος είναι η εισαγγελέας της έδρας του Μικτούρκο του δικαστηρίου της Αθήνας για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος δολοφόνησε σύζυγό του Καρολάιν Κράουτς στις 11 Μαΐου του 2021 στα Γλυκά Νερά. Ο φόνος έγινε διασήμαντον αφορμή, είπε η εισαγγελέας για τον κατηγορούμενο και επεσήμανε πως ο 33χρονος κατέστησε το παιδί του μέρος της σκηνής του εγκλήματος, ώστε να φύγει η προσοχή των αστυνομικών από εκείνον όταν μπήκα στη μεζονέτα του ζευγαριού. Τα γεγονότα είναι αυταπόδεικτα, εκοφαντικά και δεν αφήνουν περιθώριο ότι ο κατηγορούμενος είναι αυτούργος των πράξεων που το αποδόθηκαν, είπε η εισαγγελέας και συνέχισε αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής. Ο κατηγορούμενος σταμάτησε μόνο όταν πέτυχε το σκοπό του. Όταν ξεκίνησε να φράσει τις αεροφόρους οδούς, ένιωθε το αίσθημα της αγωνίας και της ασφυξίας του θύματος. Μπροστά στα μάτια του εξελίχθηκαν τα
τα ασφυκτικά συμπτώματα. Στα 3 λεπτά η νέκρωση του εγκεφάλου και στα 5 το τέλος της ζωής. Είχε χρόνο να κάνει πίσω. Είναι μεγάλος χρόνος το 1 λεπτό αν ήθελε να αναστρέψει κάτι. Στον κατηγορούμενο δεν λειτουργήσε καμία αναστολή. Η περιγραφή του κατηγορούμενου ουσιαστικά ήταν κατασκευασμένη στη δική του εκδοχή για να ενισχύσει την εκδοχή του περί λάθους. Είπε για αναγκαλισμό, όχι εύστοχος όρος, μόνο να δεχθούμε ότι ήταν ένας αναγκαλισμός θανάτου. Μας είπε ότι σταμάτησε όταν ένιωσε ότι ήταν λιπόθυμη. Την πλάκωσε με όλο το σώμα για να διασφαλίσει ότι δεν θα αντιδράσει. Η Κάρολαϊν δεν ήταν όρθια και δεν κινούνταν στο χώρο. Η κίνηση που καταγράφηκε στο ρολόι της ήταν από την κίνηση των χεριών της. Ένιωθε κάθε στιγμή ότι βρισκόταν σε επιθανάτη αγωνία. Σταμάτησε μόνο όταν πέτυχε τον σκοπό του. Δεν έκανε τίποτα για να αναστρέψει την κατάσταση. Ευτυχώς ο κατηγορούμενος δεν σκέφτηκε να αφαιρέσει το έξυπνο ρολόι από το χέρι της Κάρολαϊν και αυτό είναι θεία δίκη. Για τον δικαστή, η κυρία Σπυλιοπούλου είπε ότι το άτομο βρισκόταν σε κατάσταση μεγάλου στρες. Όλο αυτό λειτουργήσε 6 λεπτά. Κατά τον δικαστή, ο θάνατος ήταν αγωνιώδης και ακαριαίος. Η εισαγγελία Στέλιο ζήτησε να απορριφθεί το αίτημα του κατηγορούμενου ότι τέλεσε το έγκλημα εμβρασμού ψυχικής ορμής. Η εισαγγελέα ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος δυναμίτησε την πρεσπιστική του γραμμή. Τέλος, όπως τόνισε, ζήτησε να κριθεί ένοχος. Τέλεσε τα εγκλήματα που κατηγορείται. Να απορριφθεί ότι τέλεσε την ανθρωποκτονία σε κατάσταση εμβρασμού. Πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε τις προγνώσεις των μετεωρολόγων για αύριο Τρίτη σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και επιστρέφουμε. Να παρακολουθήσουμε τον καιρό, να δούμε τι καιρό θα έχουμε αύριο και επιστρέφουμε να δούμε τα θέματα αναλυτικά. Ελάτε να ξεκινήσουμε αναλυτικά να βλέπουμε τα θέματα που κυριαρχούν τη σημερινή ημέρα, καλωσορίζοντας αρχικά μαζί μας τη Σοφία Κοντοθανάση. Σοφία, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα, Βάσο, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μακάρι να είναι καλύτερη από την προηγούμενη και πραγματικά να έχουμε καλές ειδήσεις. Το έχουμε ανάγκη, το λέμε συνεχώς, αλλά το λέμε μέχρι να γίνει, να συμβεί. Γιατί πολλά δυσάρεστα είναι μαζεμένα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πραγματικά. Τώρα ο καλός καιρός χθες και οι σχετικά ανεβασμένες για την εποχή θερμοκρασίες έστειλαν αρκετούς στις παραλίες. Έστειλαν όμως άλλους κάλπες που στήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα και φυσικά σε επίπεδο Θεσσαλίας για τις εσωκομματικές του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Θα δούμε τη συμμετοχή. Είχαμε τι έγινε, τι δηλώσεις, τα πρώτα σχόλια για αυτή την διαδικασία, καινούργια διαδικασία για τον ΣΥΡΙΖΑ, εκλογή προέδρου από την βάση. Και να ξεκινήσουμε όμως, Σοφία, με ένα έτσι φοβερό τροχαίο ατύχημα που είχαμε με καραμπόλα ανάμεσα σε 4 δαλίκες. Εντάξει, δεν είναι μια εικόνα που τη συναντά συχνά. Άλλο καραμπόλα πολλών οχημάτων και άλλα 4 δαλίκες. Μεγάλο οχήματα. Βεβαίως, και όταν μιλούμε για στην πόλη, έτσι, έγινε στον περιφερειακό που οδηγεί από τον κυκλικό κόμβο του Αλκαζάρ προς την Νέα Σμύρνη, εκεί όπου ήταν σταθεμένες
Τρεις νταλίκες σε κόκκινο σηματοδότη, φωτεινό σηματοδότη. Η τέταρτη όμως νταλίκα, χωρίς καν να πατήσει φρένο, έπεσε πάνω στις άλλες τρεις σταματημένες νταλίκες, όπως είπαμε, στο φανάρι. Με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού αυτής της νταλίκας. Ευτυχώς, χωρίς να πάθουν το παραμικρό, οι άλλοι τρεις οδηγοί των τριών άλλων βαρέων οχημάτων. Σκέψου τώρα, Βάσο, να υπήρχε ένα γεωταχή αυτοκίνητο μεταξύ αυτών των βαρέων οχημάτων. Να σου πω ότι το τέταρτο αυτοκίνητο που έπεσε στα άλλα τρία βαρέα οχήματα είχε μάλιστα χώμα, τόνους χώμα πάνω στο φορτηγό. Γι' αυτό και θα δεις και τις πολύ σημαντικές υλικές ζημιές και σε αυτή την ταλίκα, η οποία καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός, αλλά και οι υπόλοιπες τρεις νταλίκες. Μάλιστα, μιλώντας με τους οδηγούς των τριών βαρέων οχημάτων, μας είπαν ότι τρομάξαμε να καταλάβουμε τι είχε συμβεί. Μας σταματημένη λέει στα φανάρια και ξαφνικά η μία νταλίκα άρχισε να πέφτει πάνω στην άλλη. Καραμπούρα λοιπόν τεσσάρων βαρέων οχημάτων. Είναι επίσης ένας δρόμος, ο περιφερειακός, όπου είναι καινούριος περιφερειακός των τελευταίων ετών, εν πάση περιπτώσει, που πολλοί επιλέγουν για το βάδισμα, για το περπάτημά τους. Καταλαβαίνεις λοιπόν καλά, τι θα συνέβαινε. Έχουμε αποφύγει, εντάξει, από θαύμα δηλαδή, αποφύγαμε τα χειρότερα και πάλι καλά που οι εικόνες που έχουμε καταγράψει αφορούν σε υλικές ζημιές. Πάλι έτσι, καλά. Και έναν ελαφρύ τραυματισμό, όπως ημερωθήκαμε για τον οδηγό της μίας νταλίκας. Ναι. Αλλά εκτός κινδύνου, δηλαδή από ένα τέτοιο τροχαίο με την εμπλοκή τεσσάρων μεγάλων οχημάτων, πραγματικά γλιτώσαμε. Εμείς πολλά και ευτυχώς. Πηγαίνοντας να πάμε στο τροχαίο ατύχημα, όταν είδαμε τα βαρέα αυτά οχήματα, λέμε εντάξει, ήταν θαύμα αν όντως κάποιος έχει βγει ζωντανός, τουλάχιστον από την ταλίκα αυτή που έπεσε, η τέταρτη που έπεσε πάνω. Χωρίς ίχνη φρεναρίσματος, δεν ξέρουν τι έχει συμβεί. Έχει κάποιο παθολογικό αίτιο, κάποια ζαλάδα, τον πήρε ο ύπνος, δεν ξέρουμε. Οι οδηγοί είπαν ότι ίσως να τον πήρε ο ύπνος, αυτό τουλάχιστον ισχυρίστηκε ο ίδιος όταν έγινε το ατύχημα, δεν ξέρουμε τι έγινε. Αυτό είναι και έλεγχο της τροχέας και των ειδικών. Ναι. Να σου πω, Βάσο, ότι μάλιστα χρειάστηκε και η επέμβαση των ανδρών της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Δηλαδή, ήταν η μπροστινή όψη του οχήματος μια μορφή μάζα σιδερικών. Καταλαβαίνεις λοιπόν, έσπευσε αμέσως. Έσπευσαν ασθενοφόροι γιατί δεν γνώριζαν. Έχουμε τέσσερα βαρέα οχήματα, δεν ξέρουμε πόσους τραυματίες έχουμε. Άνδρες εκεί της πυροσβεστικής της τροχέας, γιατί έκλεισε και το ρεύμα για αρκετή ώρα. Όπως καταλαβαίνεις, το ρεύμα προς τη Νέα Σμύρνη, προς την οικία της Νέας Σμύρνης, μέχρι να απομακρυνθούν τα βαρέα οχήματα, να μπορέσουν και πάλι με ασφάλεια έτσι να παραδώσουν το συγκεκριμένο δρόμο. Ήταν από τα πιο δύσκολα έτσι ρεπορτάζ με την έννοια να βλέπεις τέτοια εικόνα, έτσι, βαρέα οχήματα, τέσσερα και πάλι καλά, όπως είπες, θαύμα που δεν υπήρχε. Πραγματικά. Ή κάποιος πεζός να ξεφύγουν οι ταλίκες από το δρόμο, γιατί είναι ένας δρόμος, επαναλαμβάνω, βεβαίως έχει και για πεζούς δεξιά και αριστερά, έχει προβληθεί αυτό. Πάνε για τρέξιμο, πάνε για περπάτημα, οικογένειες, μικρά παιδιά. Και δεν υπήρχε και ένα όχημα μικρό, έτσι, γιατί τα βαρέα οχήματα δεν πάνε στο άλλο. Ανάμεσα στις δαλίκες, ένα όχημα μικρό. Ναι, γίνει. Και σου λέω τώρα ότι το τελευταίο βαρύ όχημα είχε τόνους από χώμα πάνω. Φαντάσου λοιπόν το βάρος αυτής της δαλίκας που έπεσε στις υπόλοιπες τρεις που ήταν σταθεμένες. Αλλά νομίζω ότι η εικόνα μιλά από μόνη. Πάμε να δούμε τις εικόνες λοιπόν που έχεις καταγράψει στο ρεπορτάζ, Σοφία. Μια απίστευτη καραμπόλα με τέσσερις νταλίκες σημειώθηκε για τις 11 το πρωί στον περιφερειακό του Αλκαζάρ, όταν για άγνωστο λόγο και ενώ ήταν σταθεμένες σε κόκκινο σηματοδότη τρεις νταλίκες, μια τέταρτη έπεσε πάνω τους για άγνωστο λόγο. Δεν σταμάτησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της, ευτυχώς ελαφρά, ενώ και οι υπόλοιποι της οδηγοί δεν έπαθαν το παραμικρό. Στο φανάρι κόκκινο ήμασταν σταματημένοι και ξαφνικά ήρθε από πίσω και έπεσε. Τον πήρε ο ύπνος. Έτσι είπε. Στο σημείο αμέσως έσπευσε ασθενοφόρο αλλά και άνδρες πυροσβεστικής για να συνδράμουν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού της νταλίκας. Ο πρώτος είμαι. Ο κύριος ύψε επάνω μου. Ήμασταν και οι δύο σταματημένοι στο φανάρι και ήρθε ο ένας πίσω από τον άλλον και χτυπούσαν ένα μπαμ και με τράβηξαν μπροστά μόνο. Με σύρανε αρκετά. Δεν ήμουν πολύ. Γύρω στα 5-6 μέτρα. Δεν με σύρανε και πολύ. Γιατί ήμουν φρεναρισμένος καλά. Και φορτωμένος ήμουν. Σταματημένος ήμουν και έπεσε ο κύριος από πίσω μου. Κοιμήθηκε. Ακούσατε φρενάρισμα κάτι? Τίποτα, όχι, απλά έπεσε από πίσω. Να σημειωθεί πως το ρεύμα του περιφερειακού από το Αλκάζαρ προς τη Νέα Σμύρνη παρέμενε κλειστό για αρκετή ώρα έως όταν απομακρυνθούν και οι νταλίκες. Ενώ για τα ακριβή έτη τροχαίου ατυχήματος διενεργείται έρευνα από την τροχαία Λάρισσας. Οι εικόνες λοιπόν μίλησαν από μόνες τους, Σοφία. Όσοι μας παρακολουθούν κατάλαβαν, γιατί λέγαμε ότι είχαν άγιο
όσοι ήταν στο σημείο ή όσοι δεν ήταν για λίγα λεπτά ή δευτερόλεπτα σε εκείνο το σημείο. Μιλούσα και με έναν από τους οδηγούς. Λέει, πραγματικά έκανα το σταυρό μου κατεβαίνοντας, λέει, το όχημά μου και έλεγα, άντε, παλιωστείτε, δεν θα ξαναφτιαχτούν. Έτσι. Μην έχει, λέει, σκοτωθεί κανένας. Δηλαδή, το άγχος μου ήταν αυτό, να δω ότι όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί είναι καλά στην υγεία τους. Αυτό ήταν το μεγάλο άγχος, γιατί ήταν τέτοια η σφοδρότητα. Φαντάστε τώρα ένα βαρύ όχημα με τόσο όγκο έτσι, που είχε πάνω χώμα να πέφτει στα επόμενα, έτσι, στα προπορευόμενα οχήματα. Τι να πει κανείς, τουλάχιστον έχω αυτές τις ηλικίες μιας και ένα ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού του ενός οχήματος. Πάμε τώρα λοιπόν στις κάλπες χθες για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι έγινε εκεί για τη Λάρισα, πώς ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Τι λένε για τη συμμετοχή που υπήρξε τελικά? Χαμόγελα από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, λένε οι ίδιοι ότι πήγαν καλά σε αυτές τις εκλογικές, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Όπως είπες, υπήρχαν και πάνω από 2.000 άτομα που παρέμειναν στην πόλη, δεν πήγαν στα παράλια του νομού, γιατί όντως ήταν τέτοιος ο καιρός που να σου πω ότι βούλεξαν χθες τα παράλια του νομού Λάρισας καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου λόγω έτσι των πολύ καλών καιρικών συνθήκων. Ωστόσο, είπαμε, είμαστε και μία ανάσα πριν από τις εθνικές εκλογές. Αυτό φαίνεται και από τις διαδικασίες τις ισοκομματικές. Πρώτη φορά, όπως καταλαβαίνεις και όπως προείπες και εσύ, μία τέτοια διαδικασία εκλογή από την βάση. Να πούμε ότι 2.149 άτομα ψήφισαν για πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ αξίζει να σου πω ότι στις τέσσερις πρώτες θέσεις οι τρεις είναι γυναικείες προσωπικότητες, γυναίκες. Και αυτό είναι, νομίζω, ενθαρρυντικό. 451 ψήφους έλαβε ο Βασίλης Ζωγράφος, που είναι και ενήν γραμματέας του κόμματος της Νομαρχιακής Επιτροπής εδώ του ΣΥΡΙΖΑ στην Λάρισα. Η Ζωή Ακριβούλη, Ερμιώνη Μαγαλιού και Ελένη Δράλη είναι οι επόμενες τρεις γυναίκες έτσι στη σειρά που έλαβαν ασταυρούς σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση. Χαμόγελα και από τους βουλευτές που βρέθηκαν στο εκλογικό κέντρο, σε ένα από τα προεκλογικά κέντρα, τα κεντρικά εδώ στην πόλη. Και βεβαίως το κύριο σύνθημα είναι ότι δόθηκε η απάντηση στην κάλπη και ετοιμάζονται προς ολταχώς για τις εθνικές εκλογές, θεωρώντας ότι οι ίδιοι θα είναι και οι μεγάλοι νικητές. Πάμε να δούμε λοιπόν τις πρώτες δηλώσεις μετά από αυτή τη χθεσινή διαδικασία. Μετά τη χθεσινή εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα για την νέα κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, την πρώτη κατέκτησε ο Βασίλης Ζωγράφος λαμβάνοντας 451 ψήφους, ενώ από εκεί και έπειτα οι επόμενες θέσεις αποτελούν γυναικεία υπόθεση. Ειδικότερα, οι τρεις επόμενες θέσεις ανήκουν σε τρεις γυναίκες που ξεχώρισαν με την ψήφο που έλαβαν: η Ζωή Ακριβούλη με 344, η Ερμιώνη Μαγάλιο με 306 και η Ελένη Δράλη με 249, σύμφωνα με καταμέτρηση και των σταυρών. Την πεντάδα συμπληρώνει και ο δεύτερος άνδρας, ο Άρης Αγραφιώτης, με 234. Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στον Αλέξη τον Τσίπρα για να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Ήδη η προσέλευση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ενθαρρυντική. Καλούμε τον κόσμο μέχρι τις 8 το βράδυ να έρθει, να στείλει το λογαριασμό συστημένο. Να στείλει το λογαριασμό του ρεύματος, το λογαριασμό του φυσικού αερίου. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής η 15η Μαΐου. Είναι μια ευκαιρία εγγραφής νέων μελών και είναι και μια διαδικασία μέσα. Προσέξτε, εμείς δεν θέλουμε περαστικούς στον δρόμο, ελάτε να ψηφίσετε. Θέλουμε ανθρώπους που αύριο θα είναι ενεργοί και συμμέτοχοι στην αλλαγή της κατάστασης στη χώρα. Να σημειωθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην Περιφερειακή Ένωτα Λάρισας έλαβε 2.149 ψήφους. Φαίνεται ότι το ΣΥΡΙΖΑ το βράδυ στις 8 η ώρα που θα κλείσουν οι κάλπες θα είναι ένα κόμμα ισχυρό, ένα κόμμα πραγματικά και οργανωτικά αντάξιο του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σήμερα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, οι φίλοι και όλοι οι δημοκράτες πολίτες έρχονται, προσέρχονται στις κάλπες, ούτως ώστε να στηρίξουν, να ψηφίσουν τον πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα και βέβαια και ένα πρωτόγνωρο σχέδιο που αφορά πλέον νέες διαδικασίες όσον αφορά την ανάδειξη των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Όλοι οι δημοκράτες πολίτες συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας που είναι πλέον αναγκαίο για τη χώρα και επιβλημένο, ούτως ώστε να έχουμε μια πολιτική αλλαγή. Να σημειωθεί ότι μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθούν και τα 300 μέλη της νέας Κεντρικής Επιτροπής. Θα δούμε και στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής πιο αναλυτικά τι έγινε με τις εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ και τι θα ακολουθήσει στο εξής μετά και από αυτή τη συμμετοχή. Τώρα πάμε, Σοφία, να δούμε τις εκδηλώσεις για τον Πολιούχο της Λάρισας με ιδιαίτερη λαμπρότητα και επισημότητα και με τους
πολίτες τους πιστούς να μπορούν μετά από 2 χρόνια να επιστρέφουν στις εκκλησίες για τη μεγάλη αυτή γιορτή. Έτσι, εκατοντάδες πραγματικά οι πιστοί, οι οποίοι αγκάλιασαν αυτές τις εκδηλώσεις για τον πολιούχο της πόλης Άγιο Αχίλιο από την Παρασκευή. Και μάλιστα με τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Λαρίση και Τυρνάβου να επιλέγει να ξεκινήσει αυτές τις λατρευτικές εκδηλώσεις από το ιστορικό Μπεζεστένι. Αυτό και μόνο νομίζω ότι λέει πάρα πολλά. Και βεβαίως είχαμε και εχθές, Κυριακή, γιατί μεταδώσαμε βεβαίως και live τις εικόνες από τον εορτασμό του Πολιούχου με τον Άγιο Αχίλιο. Όπως καταλαβαίνεις, μετά από 2 χρόνια πανδημίας, οι πιστοί ήθελαν να πάνε στην Εκκλησία, ήθελαν προφανώς να βρεθούν κοντά σε όλες αυτές τις λατρευτικές εκδηλώσεις. Γιατί δυστυχώς η πανδημία πολλά πράγματα πήγε πίσω, όπως επίσης και αυτά που γνωρίζαμε, να γιορτάζουμε τον πολιούχο μιας πόλης. Το κακό που συζητούσαν όλοι ήταν ότι έπεσε Κυριακή και δεν είχαμε την αργία την καθιερωμένη, όπως καταλαβαίνεις. Ήταν αυτό, γιατί θέμα. Εδώ στην Ελλάδα μετράμε και τα τρίμερα, όπως έχεις καταλάβει. Ακολουθεί το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, πάμε τώρα. Έχει... Αυτό είναι νομίζω. Ναι, το επόμενο. Δεν κάνουμε λάθος, δεν έχουμε χάσει κανένα, αποκλείεται. Όχι, όχι, αποκλείεται. Εδώ ακόμα και την Πρωτομαγιά, εμείς το πήγαμε μια μέρα μετά. Μην νομίζεις, αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Πάμε να δούμε τα ρεπορτάζ. Πάμε βεβαίως. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε το πρωί της Κυριακής στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου τον Όρθρο αλλά και την χαιρετική θεία λειτουργία, καθώς χθες γιορτάστηκε με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα ο πολιούχος της πόλης Άγιος Αχίλιος. Εκκλησία βρέθηκαν και εκπρόσωποι τοπικών αρχών, ενώ η θηλητουργία έγινε προεξάρχοντος Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας, Δήλου, Μήλου, Κιμικόνου, καθώς και Δωροθέου στον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλίου. Ωστόσο, σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, προχώρησε η Ιερά Μητρόπολη Λαρίση και Τυρνάβου με την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων, καθώς ο αρχιερατικός Εσπερινός τελέστηκε στην παλαιά βασιλική του Αγίου Αχιλίου, στο φρούριο της Λάρισας. Και πάμε να δούμε τέλος, Σοφία, τι έγινε τελικά στην ημέρα καριέρα στη Λάρισα. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Ήταν εκείνο το σημείο συνάντησης μεταξύ εκπροσώπων 40 περίπου επιχειρήσεων. Βέβαια. Που ήθελαν να δουν απευθείας και να παραλάβουν τα βιογραφικά ενδιαφερόμενων για την πλήρωση περίπου συνολικά 1.000 θέσεων εργασίας. Πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας, πολύ σωστά λες, και πάνω από 40 επιχείρησης, 45 τον αριθμό, το αδιαχώρητο. Νομίζω ότι είναι μια εικόνα την οποία την αναμέναμε έτσι κι αλλιώς, όταν μιλούμε για μια πόλη που έχει πάνω από 20.000 ανέργους, εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΟΑΕΔ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θα ήταν και πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για να μπορέσει κανείς να έρθει σε άμεση επαφή με αυτές τις επιχειρήσεις, ούτε μία ούτε δύο, να συζητήσει μαζί τους, δίνοντας και το βιογραφικό βεβαίως,
για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Εκεί ήταν βεβαίως και εργαζόμενοι έτσι της υπηρεσίας απασχόλησης ή αλλιώς πρώην ΕΟΑΕΤ, προκειμένου να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι η μέρα καριέρας πραγματοποιήθηκε έτσι στην Λάρισα, έδωσε ένα νέο έτσι αέρα, θα έλεγε κανείς, από το νέο ΟΑΕΔ, που νομίζω ότι πλέον πολλοί μπορούν να βρουν έτσι πιο εύκολα δουλειά, ακόμη και με αυτές τις συναντήσεις αυτών των επιχειρηματιών εδώ της περιοχής μας. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ήταν εκατοντάδες όσοι έσπευσαν για να δώσουν ένα βιογραφικό, γιατί όπως είπαμε οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και δυστυχώς μιλούμε για χιλιάδες ανέργους σε αυτήν εδώ την πόλη. Άνοιξαν πάντως αρκετές πόρτες για θέσεις εργασίας. Κοντά στις 1.200 με 1.300 θέσεις εργασίας, έτσι. Ένας μεγάλος αριθμός, δεν είναι μικρός. Ακριβώς. Και περιμένουμε φυσικά και τις επόμενες ημέρες καριέρας, διότι ο διοικητής του ΟΑΕΔ, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας είπε ότι παρόμοιες εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν και στο άμεσο μέλλον και σε άλλες πόλεις της Θεσσαλίας. Αυτά νομίζω ότι τα έχουμε ανάγκη, γιατί ο ΟΑΕΔ δεν είναι μόνο αυτό που ξέρουμε. Μπαίνω ηλεκτρονικά, ανανεώνω την κάρτα ανεργίας και άντε πάλι από την αρχή. Ναι. Το θέμα δεν είναι το επίδομα ανεργίας, το θέμα είναι αυτό. Να μπορέσει να βρει εργασία κανείς, έτσι, για να προσφέρει και στον εαυτό του και βεβαίως κάποια δουλειά. Και αυτά τα επιδόματα και τα προγράμματα είναι για να μείνει κανείς στη δουλειά. Μακάρι δηλαδή να μπορέσει να μείνει κιόλας στη δουλειά, να τον κρατήσει ο εργοδότης. Αυτό νομίζω είναι και το μεγάλο στοίχημα. Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ σε αυτό το σημείο για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Μεγάλες ώρες σχηματίστηκαν έξω από γνωστό ξενοδοχείο της Λάρισας για την πέμπτη ημέρα καριέρας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για την πέμπτη ημέρα καριέρας. Περισσότερες από 45 επιχειρήσεις με πάνω από 1.500 θέσεις εργασίας είναι εδώ γιατί αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό και να συζητήσουν με όλους όσους αναζητούν εργασία στην περιοχή για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πολυπόθετο πάντρεμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας και να καλυφθούν οι θέσεις. Μετά από τις πολύ επιτυχημένες εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αθήνα, Πειραιά, ήρθαμε στη Λάρισα. Η ανταπόκριση είναι πραγματικά συγκλονιστική. Είχαμε χιλιάδες εγγραφές ανθρώπων που θέλουν να έρθουν εδώ και βέβαια βλέπετε και τη μεγάλη ανταπόκριση των επιχειρήσεων. Αυτός είναι ο ρόλος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αυτός ο διαμεσολαβητικός ρόλος που προσπαθεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό και στους ανέργους να βρουν δουλειά. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε άλλη μια μεγάλη επιτυχία σήμερα εδώ. Κόσμος θα βρει δουλειά, θα ενεργοποιηθούν, θα συζητήσουν, θα δώσουν τα βιογραφικά τους έτσι ώστε να ξαναβρουν τη θέση που τους αξίζει στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι το ζητούμενο και εκεί θα συνεχίσουμε να βάζουμε όλες μας τις προσπάθειες. Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν να δοθεί η δυνατότητα στους αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με εκπρόσωπους εταιριών που αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό. Μόνο μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης ο ΟΑΕΔ προγραμματίζει προγράμματα απασχόλησης, δηλαδή επιδότησης της εργασίας, άνω του μισού δις. Ταυτόχρονα, άνω του ενός δις θα διοχετευτεί και θα αξιοποιηθεί για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Στην εκδήλωση δήλωσαν συμμετοχή 40 επιχειρήσεις με πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης. Οι ενδιαφερόμενοι, καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, συνομίλησαν με στελέχη των εταιριών χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού. Έλατε μετά τη Λάρισα να συνεχίσουμε με τη Μαγνησία. Είναι εδώ μαζί μας να μας ενημερώσει ο Βασίλης Μπαντίδης. Καλό απόγευμα, Βασίλη. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε να δούμε και εδώ, σε επίπεδο Μαγνησίας, τι έγινε με τις εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, οι εκλογές για το ΣΥΡΙΖΑ, μετά τα όσα έγιναν και για το Κινάλ σε επίπεδο Μαγνησίας, είχαν παρουσία, θα λέγαμε, σε υψηλό επίπεδο, όπως μας διεμήνυσαν χαρακτηριστικά τα τοπικά στελέχη, και αυτό καταγράψαμε με το ρεπορτάζ και χθες που στήθηκαν οι κάλπες, αλλά και σήμερα που επιχειρεί το απολογισμός και σιγά σιγά βγαίνουν τα αποτελέσματα. Έως αργά χθες το βράδυ, λοιπόν, συνεχίστηκαν η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων στο πλαίσιο των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ και στον νομό Μαγνησίας. Οι εκλογές έγιναν για να ψηφίσουν πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για να αναδείξουν τα νέα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα, όπως μας διεμήνυσαν χαρακτηριστικά, η εσωκομματική διαδικασία χαρακτηρίστηκε από τον υπερδιπλασιασμό των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Στα 850 μέλη προσθέθηκαν επιπλέον 1.150, τα οποία εγγράφηκαν χθες στα κατατόπους εκλογικά τμήματα. Κυρίαρχο, λοιπόν, χαρακτηριστικό η συμμετοχή, όπως μας έλεγαν. Ενώ το ζητούμενο, όπως μας είπε σήμερα και ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Δραμητινός και γνωστός ιατρός, είναι να μπορέσει ο ελληνικός λαός να απαγκιστρωθεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να γυρίσει σελίδα στην πολιτική ζωή της χώρας. Στο ρεπορτάζ αναλυτικά έχουμε και για την Κεντρική Επιτροπή ποιοι είναι οι υποψήφοι, ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα. Πάμε να δούμε.
Πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία ο Σταύρος Κατσούρας, ενώ ακολουθούν ο Φώτης Λαμπρινίδης, που προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και εντάχθηκε στους κόλπους του κόμματος μετά το κίνημα αλλαγής. Στην τρίτη θέση η Ρίτσα Μέμτσα και στην τέταρτη θέση ο Άκης Καλαμαράς, προερχόμενος επίσης από την νεολαία Πασόκ στο παρελθόν. Γεγονός που αποδεικνύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μεταμορφώνεται σε ένα ανοιχτό κόμμα, ξεπερνώντας τις παλιές παθογένειες. Την πέμπτη θέση καταλαμβάνει η Βανέσα Κατσαρδί. Η κάλπη του Βόλου πάντως έβγαλε τους εξής: Αντωνιάδης 35, Ζόγας 23, Καλαμαράς 83, Κατσαρδί 61, Κατσούρα 44, Λαμπρινίδης 92, Μέμτσα 26, Παπαρούνας 23, Παπαθανασίου 18, Σταμπουλή 44. Για την κάλπη της Νέας Ιωνίας, Αντωνιάδης 10, Ζόγας 11, Καλαμαράς 8, Κατσαρδί 15, Κατσούρας 145, Λαμπρινίδης 21, Μέμψα 141, Παπαθανασίου 6, Παπαρούνας 56, Σταμπουλής 9. Πάνω από 1.100 πάντως νέα μέλη εγγράφησαν για να ψηφίσουν στις εσωκομματικές εκλογές που έλαβαν χώρα και στη Μαγνησία χθες Κυριακή. Η ευχαριστήρια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας και της νεολαίας καταδεικνύει ότι υπήρξε συμμετοχή. Καλούμε όλους τους πολίτες, τους συμπολίτες μας, να έρθουν να ψηφίσουν, στην κάλπη του Προέδρου για τον Αλέξη τον Τσίπρα, να δώσουμε ένα πολιτικό μήνυμα στην κυβέρνηση, να δώσουμε ένα πολιτικό μήνυμα αλλαγής, αυτό που χρειάζεται ο τόπος μας. Πραγματικά έχουμε μεγάλη συμμετοχή, το βλέπετε κι εσείς, ήδη από το πρωί υπάρχει μια πολύ καλή ροή, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καινούργια πρόσωπα. Θα πάει καλά. Θα έχουμε καλύτερη γύρωση με την κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό για μας η μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου να μας δώσει και τη μεγαλύτερη γύρωση με την κοινωνία. Σήμερα ξεκίνησε από νωρίς η ψηφοφορία, από τις 8 η ώρα το πρωί. Ήδη έχουν ψηφίσει πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά στην κάλπη του Προέδρου, που είναι νέα μέλη. Η συμμετοχή μας εντυπωσιάζει και εμάς, εκτιμούμε ότι θα είναι πολύ 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 μεγάλη. Στην επάνω κάλπη στο εκλογικό κέντρο ψηφίζουν τα παλαιά μέλη, όπου και εδώ η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη και ψηφίζεται και η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Με την πρωτοτυπία, όπως είπαμε και τις άλλες φορές, ότι ψηφίζουν όλα τα ενεργά μέλη που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ στη Μαγνησία, κύριος Δραμητινός, αναφέρθηκε στην επόμενη μέρα από την εκλογική διαδικασία και ευχαρίστησε τον κόσμο για τη συμμετοχή. Σύμφωνα με τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, εγγράφηκαν 1.100 νέα μέλη, ενώ στην ψηφοφορία συμμετείχαν και μεγαλύτερη ηλικία καθώς και πολύ πιο μικροί, όπως έφηβοι. Στο νομό Μαγνησία στήθηκαν πάντως 11 εκλογικά κέντρα. Το ζητούμενο για τον κύριο Δραμητινό είναι επόμενη μέρα όμως για ολόκληρη τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες, ώστε να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη που τους έχει οδηγήσει στο τέλμα, όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά, και να δοθεί ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβει ξανά τις τύχες και τα ενία διακυβέρνηση της χώρας. Γενικώς ως νομαρχιακοί είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι το πώς διεξήχθηκαν οι εκλογές και πώς εξελίχθηκαν οι εκλογές. Είχε γίνει εξαιρετική προετοιμασία και θα ήθελα και από μέσω εσάς να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη που βοήθησαν στις εφορευτικές επιτροπές. Μην ξεχνάτε ότι ήταν 25 εκλογικά τμήματα σε όλη τη Μαγνησία. Πολλοί φύγαν από το Βόλο και βοήθησαν και περιφερειακά μέρη, οπότε υπήρχε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, η εκλογική διαδικασία χαρακτηρίστηκε ως ημέρα χαράς για την αριστερά και τη δημοκρατία. 1.700 ανθρώπους ουσιαστικά που έχουν μπει και είναι ενεργά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. 1.200 μόνο γράφτηκαν εχθές και αυτό θεωρείται εξαιρετική επιτυχία γιατί ήταν πολύ παραπάνω από τις προσδοκίες μας. Ο κόσμος σύρεε στα εκλογικά κέντρα, τα δείξατε και εσείς στις σκηνές που αναμεταδώσατε χθες. Με πολύ χαρά, εν τέλει μετατράπηκαν αυτές οι εκλογές και σε ένα πανηγύρι. Το σημαντικό πολιτικό μήνυμα όμως είναι το ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα από τα μεγαλύτερα κόμματα σε αριθμό μελών και στην Ελλάδα και αριστερό σε όλη την Ευρώπη, έτσι. 172.000 μέλη αριθμοί και μην ξεχνάτε ότι το 15, στις εκλογές του 15 ήταν 30.000 μέλη.
Λοιπόν, και εικόνες είδαμε από χθες από την εκλογική διαδικασία που ήταν σε εξέλιξη, αλλά και σήμερα τα πρώτα σχόλια από τον κύριο Δραμητινό. Αλλάζουμε τώρα θέμα, Βασίλη. Πάμε να δούμε μία ακόμη ιστορία τραγική που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, καθώς ένας άνθρωπος κοιμάται μέσα σε τσουβάλι μπροστά στον Μητροπολιτικό Ναό. Είναι εικόνες γροθιά στο στομάχι στην κυριολεκσία από τα όσα είδαμε και μας μετέφεραν οι ιερείς του Αγίου Νικολάου να εκτιλήσονται πίσω από τον Μητροπολιτικό Ναό. Και να σημειώσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο Βόλο. Οι άστεγοι δυστυχώς αυξάνονται και στην πόλη μας, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα το οποίο πρέπει να δούμε όλοι και όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Πρωτίστως οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι αρχές. Μια νέα λοιπόν τραγική ιστορία. Όπως είπες, κοιμόταν σε τσουβάλι το οποίο χρησιμοποιούσε και ως τρώμα και ως σκέπασμα, αν αυτό μπορεί να συμβεί. Πλησίασαν λοιπόν ιερείς, μεταξύ αυτών και ο πατέρας Θεόδωρος Μπατάκας, ο υπεύθυνος της δομής του Εσταυρωμένου. Και ευτυχώς που υπάρχει αυτή η δομή. Μητρόπολης Εκκλησίας, ακριβώς. Mm-hmm. Έκανε ό,τι μπορούσε, τον βοήθησαν και έχουν κάνει και κάποιες άλλες ενέργειες για να στηριχθεί, όπως να φιλοξενηθεί σε ξενοδοχείο για κάποιες ημέρες και ζητούν παρέμβαση των κοινωνικών υπηρεσιών για το φαινόμενο το οποίο, όπως είπαμε, αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ντροπή για τις κοινωνικές υπηρεσίες της πολιτείας αποτελεί εικόνα συνανθρώπου μας που κοιμόταν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Η μέρημνα της πολιτείας φέρεται ότι έχει χαθεί στην προκειμένη περίπτωση, με συνέπεια ο συνάνθρωπος να αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και να βρίσκεται αβοήθητος στα σκαλοπάτια του ναού. Το περιστατικό με άστεγο που κοιμόταν στο δάπεδο του αύριου χώρου του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου περιέγραψε τοποθετούμενο στις τηλεοπτικές κάμερες ο επικεφαλής του Εσταυρωμένου της δομής της τοπικής εκκλησίας πατέρας Θεόδωρος Μπατάκας. Καθώς και τις ενέργειες που έγιναν για τη φροντίδα του ανθρώπου. Ήρθα να λειτουργήσω στον Άγιο Νικόλα, ήταν 7 παρά περίπου, και ερχόμενος από την είσοδο του προαυλίου, είδα κάπου σαν ένα μπόγο με ρούχα πεταμένα. Πλησιάζω και βλέπω έναν άνθρωπο να κοιμάται πάνω σε ένα τσουβάλι. Το μισό τσουβάλι του είχε ως στρώμα και το άλλο μισό λιγόταν για να σκεπαστεί, δηλαδή όλη η πλάτη του ήταν γυμνή. Εκείνη τη στιγμή μπήκα στο ναό, πήρα τους νεοκόρους ένα σεντόνι και τον σκέπασα. Δεν τον ξύπνησα τον άνθρωπο. Δεν μπορούσε, παιδιά, να πάρει τα πόδια του. Ήταν ψυχιατρικά ασθενής, είχε και άλλες ασθένειες. Το μόνο που μπόρεσα να το πω είναι να πάει στο κέντρο διαχείρισης της Μητροπόλεως μας, να τον ντύσουν και μετά να πάει σε ένα ξενοδοχείο, αφού πλήρωσα βέβαια τα χρήματα στον ίδιο να πάει να κοιμηθεί. Το μόνο που έκανα και σκέφτηκα την ώρα εκείνη, ειδοποίησα τους αρμόδιους της ελληνικής αστυνομίας, κρατήσαν τα στοιχεία του και στη συνέχεια πρέπει να μίλησαν με τον ξενών αστέγων του Δήμου Βόλο. Ενδιαφέρθηκαν μένα, δεν μπορούσαν να το βρουν πουθενά. Ο πατήρ Θεόδωρος αναφέρθηκε πάντως και στην ψυχολογία των συγκεκριμένων ανθρώπων, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις με άστεγους, οι οποίοι πολλές φορές βρίσκονται να κοιμούνται κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Όλοι αυτοί είναι σαν πουλιά που έρχονται και φεύγουν. Δεν μένουν σε ένα σημείο. Πίσω πάντοτε υπάρχει ένα ψυχιατρικό πρόβλημα. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν έχει διάθεση να πληθεί, δεν μπορεί να κάνει και τίποτε άλλο. Το χειρότερο είναι να βλέπεις νέα παιδιά ή νέα κορίτσια να κοιμούνται στον Άρθικα ή σε κάποια σημεία εδώ. Πριν από καιρό είδα εκεί πίσω, στο ιερό, άλλο να κοιμάται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά και ήταν και αλκοολικός και ένας άνθρωπος ο οποίος, ενώ είχε σπίτι στο χωριό του, το άρεσε να ζει εδώ στην πόλη, σε αυτή την κατάσταση. Σαφέστατα το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και χτυπά καμπανάκι για την ανθρωπιά και ευαισθησία που πρέπει να επιδείξουν όλοι και να αναλάβει ο καθένας ξεχωριστά τις ευθύνες του. Μάλιστα. Τώρα, Βασίλη, πάμε να κλείσουμε με μία εκδήλωση που είχαμε από τη C-Jet στο Βόλο για το καινούριο υπερσύγχρονο πλοίο που έχει μπει στην ακτοπλοϊκή γραμμή μεταξύ Βόλου Βορείων Σποράδων και αναφερόμαστε στο Sporade Star. Ακριβώς, η εκδήλωση γνωριμίας ουσιαστικά με το πλοίο Sporade Star, που δρομολογήθηκε όπως σωστά μετέφερε στη γραμμή Βόλος Σκιάθος Σκόπελο Αλόνισο, διοργανώθηκε το Σάββατο το απόγευμα από την εταιρεία Sea Jet Ferries, με σκοπό οι επισκέπτες να ξαναγηθούν στους χώρους του πλοίου. Όπως είπες, πρόκειται για ένα πλοίο το οποίο κάνει την εισαγωγή της καινοτομίας, έχει ανακαινιστεί πλήρως και διαθέτει σαφέστατα άνω τους χώρους που κάνουν ευχάριστο και το ταξίδι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για όσους θέλουν να ταξιδέψουν. Βασίλη, σε ευχαριστώ σε αυτό το σημείο για την ενημέρωση. Πάμε εμείς να ξαναγηθούμε στους χώρους του πλοίου. Υπερσύγχρονου πλοίου. Στο σανέστη εκ νεκρών θανάτω. Εκδήλωση γνωριμίας με το νέο πλοίο, το Sporade Star, που έχει δρομολογηθεί στη γραμμή Βόλος και Άθος Σκόπελος Αλόνισος. Διοργανώθηκε το Σάββατο στις 8 το βράδυ από την εταιρεία Sea Jet Ferries, με σκοπό οι επισκέπτες να ξαναγηθούν στους χώρους του πλοίου.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο πλοίο που έχει ανακαινιστεί πλήρως και διαθέτει άνετους χώρους που κάνουν ευχάριστο το ταξίδι. Διαθέτει σαλόνια πρώτης θέσης, αεροπορικές θέσεις, χώρο VIP, καμπίνες αλλά και παιδότοπο για τους μικρούς φίλους. Η υποδοχή στο πλοίο αποτελεί έκπληξη, καθώς μπαίνοντας κανείς στην είσοδο υπάρχει σειρώμενη σκάλα, η οποία φέρνει κάποιον χωρίς να περπατήσει στο κατάστρωμα και τον υποδέχεται ευγενικά από πλευράς του πληρώματος. Εξίσου άνετο είναι και τον γκαράζ, το οποίο χωράει πολλά αυτοκίνητα και φορτηγά χωρίς να δημιουργούνται καθυστερήσεις στην επιβίβαση και αποβίβαση. Η δρομολόγηση του Σποράδες Σταρ στη γραμμή για τις Βόρειες Σποράδες, όπως και το πλοίο της ίδιας εταιρείας από Θεσσαλονίκη για Σποράδες, αποτελεί μια αναβάθμιση για τα νησιά, αφού πλέον μειώνεται ο χρόνος μετακίνησης αλλά και το ελκυστικό εισιτήριο κάνουν τα νησιά ανταγωνιστικά και με υψηλότερη παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τους εκπροσώπους της γραμμής. Η εταιρεία σήμερα εγκαινιάζει μια νέα γραμμή από Βόλο για Σκάφο Σκόπελο Αλόνισο, μετά την άλλη γραμμή που έχουμε ήδη ανοίξει από πέρυσι. Θα την εκτελέσουμε και φέτος από τις 6 Ιουνίου Θεσσαλονίκη, Σκιάθος, Σκόπελο, Αλόνισο, Μαντούδη. Τη γραμμή του Βόλου την ξεκινάμε με ένα συμβατικό πλοίο, το οποίο είναι ανακατασκευασμένο όλο στην Ελλάδα. Είναι ένα καταπληκτικό ξενοδοχειακό κομμάτι που έχει. Έχει τέτοιες παροχές για τους επιβάτες που το ταξίδι δεν είναι ακτοπλοϊκό ταξίδι, είναι σχεδόν ένα ταξίδι κουρασγέρας. Το πλοίο αυτό, εκτός από τους άνετους εσωτερικούς χώρους που έχει, διαθέτει κυλιόμενες σκάλες, διαθέτει ασανσέρ, έχει ειδική ράμπα για άτομα με ειδικές ανάγκες, έχει αναρωτήριο, ειδική καμπίνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αίθουσα για να αλλάζουν οι μητέρες τα μωρά τους. Η εξωτερική του χώρη είναι έτσι διαμορφωμένη, που μπορεί να κάτσει ένας άνθρωπος άνετα σε απάνεμο σημείο, με τις, άμα θα δείτε απάνω και τα που τους επισκεφτείτε, με αντιανεμικά παράθυρα που έχουμε βάλει κτλ. Τέλος πάντων, είναι ένα πλοίο το οποίο για πρώτη φορά έρχεται, ένα τόσο καλό πλοίο στην γραμμή των Σποράδων. Είναι ένα πλοίο που θα αναβαθμίσει τη γραμμή, πιστεύουμε. Ήρθε για να μείνει το πλοίο αυτό, μόνιμα στη γραμμή. Ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα το ευχαριστηθεί κάνοντας ένα ταξίδι, θα θέλει να ξαναταξιδέψει πάλι με το ίδιο πλοίο. Αυτό που έχει σημασία βέβαια είναι να πάει καλά η σεζόν, γιατί έχουμε περάσει 2 χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά για τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Και όλοι ζούμε με αυτή την ελπίδα ότι όλα φέτος θα πάνε μια χαρά. Το πλοίο που μας φιλοξενεί είναι ένα στολίδι, είναι ένα πλοίο το οποίο θα αναβαθμίσει τη γραμμή και θα προσφέρει ιδιαίτερες υπηρεσίες στους επιβάτες. Ελπίζουμε, όπως βλέπετε και εσείς, να ικανοποιήσουμε και τον πιο αμυντικό επιβάτη και όλα να πάνε καλά με ένα καλό καλοκαίρι με αρκετή κίνηση. Στην πλήμη να έχει τον Άγιο Νικόλαο και κυβερνή τον Χριστό. Και αν κρατήσετε ήθος και κανείς από το πλήρωμα δεν υβρίζει το θέμα την Παναγία, θα πάτε πολύ καλά. Καλή επιτυχία στη νέα σας προσπάθεια. Πολυτέλεια λοιπόν, άνεση αλλά και το κυριότερο ασφάλεια στο, με το νέο πλοίο Σποράδε Σταρ. Πάμε τώρα σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μη φύγετε, επιστρέφουμε με πολλά και ενδιαφέροντα ακόμη θέματα. Επιστρέψαμε εδώ μαζί σας και πάλι κυρίες και κύριοι και πάμε αμέσως τώρα να καλωσορίσουμε, να υποδεχθούμε στα στούντια της τηλεόρασης του Άστρα τον κύριο Νίκο Ευαγγελινό, είναι ο πρόεδρος του αστικού κτέλ στη Μαγνησία. Καλησπέρα σας κύριε πρόεδρε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας σήμερα. Καλησπέρα κύριε Σμακοβλή, σε εσάς και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Έχουμε θετικές εξελίξεις, καταρχάς θα ξεκινήσω από αυτό γιατί είναι έτσι μια είδηση των τελευταίων ημερών και σχετίζεται με τη Σκιάθο και τα δρομολόγια με λεωφορεία εκεί στο νησί, που πλέον μπαίνουν σε άλλη ρότα, βελτιώνονται κατά πολύ οι υπηρεσίες και αυτό έπειτα από τον πρόσφατο διαγωνισμό που έγινε την περασμένη Παρασκευή, αναδείχθηκε η κοινοπραξία μεταξύ του αστικού κτέλ, του υπεραστικού κτέλ και ενός ακόμη εργολάβου σε αυτή την κοινοπραξία, αναδείχθηκε η ανάδοχος αυτού του διαγωνισμού. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Εμείς δημιουργήσαμε μια σύμπραξη δυνάμεων με το υπεραστικό κτέλ Μαγνησίας, με έναν τοπικό, με έναν επιχειρηματία που δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια στη Σκιάθο, τον κύριο Σανίδα, με την ΑΚΤΗ ΙΚΕ.
ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή επιτυχία στο συγκεκριμένο εγχείρημα, δηλαδή την οργάνωση και την εκτέλεση της συγκοινωνίας της Σιάθου. Είναι η εμπειρία των δύο κτέλ είναι τεράστια. Ουσιαστικά είναι από όταν ξεκινήσαν συγκοινωνίες στην Ελλάδα σχεδόν. Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα ακούν στο όνομα ΚΤΕΛ. Έτσι. Και αξιοποιώντας και τις υποδομές και την γνώση του νησιού του συνεργάτη μας, πιστεύουμε ότι θα φέρουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της συγκοινωνίας της Σιάθου. Εμείς είναι γνωστό και στην κοινωνία του Βόλου ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι με τα λόγου γνώσης από τις καλύτερες παλαιλλαδικά και αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε και στη Σκιάθο. Θέλουμε ο Δημότης της Σκιάθου να έχει την συγκοινωνία που του αξίζει, ο επιχειρηματίας της Σκιάθου το ίδιο και πολύ περισσότερο δε οι επισκέπτες της Σκιάθου να έχουν την εξυπηρέτηση που τους αρμόζει και αυτό να γίνει αν το θέλετε και εφαλτήριο για να έρθουν και άλλοι επισκέπτες στο νησί. Η εξυπηρέτηση... Το νησί της Σκιάθου είναι έτσι από τα πιο δημοφιλή, χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι, αλλά μια ομαλή συγκοινωνία με λεωφορεία ήταν τα τελευταία χρόνια το ζητούμενο για το νησί και να που εσείς έρχεστε εδώ να βάλετε τέλος σε αυτή την ταλαιπωρία και στην ουσία δημιουργείται μια πολύ καινούργια αρχή, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε θα είναι και σταθερά τα δρομολόγια αλλά και δεν θα υπάρχουν και μεγάλες καθυστερήσεις. Εμείς αναλαμβάνοντας αυτό το έργο πραγματικά θα αποκτήσει συγκοινωνία Σκιάθου, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο στο παρελθόν είχε την εξυπηρέτηση. Εμείς από εδώ και πέρα θα αναλάβουμε το έργο και θα έχουμε τακτικά δρομολόγια και θα χρησιμοποιήσουμε και θα αξιοποιήσουμε όσα λεωφορεία χρειαστεί για να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό. Συνδέεται το αεροδρόμιο, συνδέονται δύο σημεία, ακόμα δύο άλλες παραλίες πέραν από τις Κουκουναριές. Και μιλάμε για την υφιστάμενη συγκοινωνία, αλλά και ό,τι χρειαστεί στο μέλλον θα είμαστε εκεί για να το παρέχουμε. Με ό,τι πιο σύγχρονο μπορεί να έχουν οι συγκοινωνίες. Είτε αυτό λέγεται ηλεκτρονικό εισιτήριο, είτε λέγεται καινούργια αυτοκίνητα, είτε λέγεται συχνότητα και αξιοπιστία. Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτή τη σύμπραξη μεταξύ των ΚΤΕΛ του αστικού και του υπεραστικού και ενδέχεται στο μέλλον να το δούμε και σε άλλες περιοχές, ενδεχομένως σε άλλα νησιά. Παλιότερα μέχρι το 1978 αυτά τα δύο κτέλη ήταν μαζί. Για τα καινούργια δεδομένα είναι πρώτη φορά που συμπράττουμε με το υπεραστικό κτέλ και ενδεχομένως στο μέλλον μπορεί να υπάρξουν και άλλες συνέργειες. Mm-hmm. Θα έχουμε νέα λεωφορεία στις γραμμές της Σκιάθου? Θα έχουμε νέα λεωφορεία. Εμείς όπως γνωρίζετε έχουμε ένα σύγχρονο στόλιο τον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε για τις συγκοινωνίες στο νησί, το ίδιο και το υπεραστικό, αλλά προφανώς θα αγοραστούν και καινούργια λεωφορεία που θα είναι αποκλειστικά για την συγκοινωνία της Σκιάθου. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι γνωρίζουν όλοι τον κοινωνικό μας ρόλο που έχουμε και στην πόλη του Βόλου. Το ίδιο τώρα θα γνωρίσει και η Σκιάθου. Σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς, συλλόγους, πολιτιστικούς, αθλητικούς, θα δούνε οι δημότες της Σκιάθου ότι η φιλοσοφία μας είναι τέτοια ώστε θα πρέπει να την αγκαλιάσουν τη συγκεκριμένη ενέργεια και θα μείνουν αρκετά ικανοποιημένοι. Όπως και με τους επιχειρηματίες τους τοπικούς, θα φροντίσουμε να συνεργαστούμε ώστε να βγει ένα πολύ καλό και δυνατό αποτέλεσμα. Τώρα είναι βέβαια την περασμένη μόλις Παρασκευή που υπογράψατε τη σχετική σύμβαση, αναλαμβάνοντας αυτό έτσι το καινούριο έργο. Είμαστε ανάδοχοι από το διαγωνισμό, ναι. Ναι, είμαστε σε θέση αυτή την ώρα που μιλάμε να πούμε για τον χρόνο έναρξης αυτών των λεωφοριακών γραμμών. Όχι, δεν είμαστε αυτή τη στιγμή ακριβώς έτοιμοι για να πούμε το χρόνο που θα ξεκινήσουμε, αλλά εμείς θα είμαστε έτοιμοι όταν μας ζητηθεί, θα είμαστε εκεί για να αναλάβουμε το έργο που έχουμε οριστεί να εκτελέσουμε. Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα να δούμε μετά τη Σκιάθο και τι γίνεται με τη λειτουργία του αστικού ΚΤΕΛ γενικότερα μετά έτσι την παρατεταμένη περίοδο της πανδημίας. Θα λέγαμε ότι έχει επιστρέψει
σε κανονικά επίπεδα η επιβατική κίνηση? Σε σύγκριση πάντα με το 2019 που είχαμε μια κανονικότητα, κάθε μήνα αυξάνεται το ποσοστό μετακίνησης των επιβατών 1, 2, 3%. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε περίπου στο 65% του 19. Σιγά σιγά ο κόσμος έρχεται και εμπιστεύεται τις συγκοινωνίες. Βγαίνουμε και από αυτό το κομμάτι της πανδημίας. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα το αφήσουμε σιγά σιγά πίσω μας οριστικά. Έρχεται βέβαια το θέμα του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης που εντάξει εκεί επιβαρύνει τα έξοδα και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Και τα έξοδα κατά συνέπεια κάθε επιχείρησης, έτσι όπως και... Προφανώς. Εμείς είμαστε μια ιδιαίτερα ενεργοβόρα επιχείρηση. Το βασικό μας έξοδο είναι τα καύσιμα, ώστε πραγματικά έχει εκτιναχθεί το κόστος λειτουργίας μας. Με τα εισιτήρια όμως τι γίνεται, κύριε Βαγγελίνε, έχουν αυξηθεί? Εμείς, ή έχετε συγκρατήσει αυτές τις αυξήσεις? Εμείς πρόθεσή μας και οι δύο ομοσπονδίες και των υπεραστικών και των αστικών συγκοινωνιών δεν έχουμε πρόθεση να ζητήσουμε αυξήσεις. Προφανώς όμως για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές των εισιτηρίων στο ίδιο επίπεδο, εκεί θα χρειαστεί μια ενίσχυση από το κράτος για να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το επιπλέον κόστος, γιατί είναι τεράστια επιβάρυνση, είναι κοντά στο 30-35% του κόστους, ναι, από το πετρέλαιο. Εκεί υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις και περιμένουμε από την πολιτεία, όπως και ο κλάδος μεταξύ ενισχύθηκε, να ενισχυθούν και οι συγκοινωνίες. Και εδώ θέλω να προσθέσω και κάτι, ότι εμείς εκτελούμε τις συγκοινωνίες χωρίς να έχουμε διασφαλίσει αν θα έχουμε την πληρότητα ή αν θα έχουμε κάποιους επιβάτες. Mm-hmm. Λειτουργούμε καθημερινά χωρίς να έχουμε διασφαλίσει το πόσοι θα μπουν στο συγκεκριμένο δρομολόγιο για να υπολογίσουμε το κόστος. Προφανώς όλες οι μεταφορικές επιχειρήσεις που βασίζονται στο πετρέλαιο έχουν μια επιβάρυνση, αλλά ουσιαστικά όταν ξεκινάει κάποιος να εκτελέσει ένα δρομολόγιο έχει ήδη εξασφαλίσει τον επιβάτη, το φορτίο ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς δυστυχώς λειτουργούμε και λειτουργούσαμε και όλο το διάστημα της πανδημίας κανονικά για να εξυπηρετούμε τον πολίτη, είτε είναι ένας είτε είναι περισσότεροι. Τώρα δεν οδηγούνται περισσότεροι έτσι επιβάτες στη χρήση του αστικού κτέλ για τη μετακίνησή τους μέσα στην πόλη, γιατί και συχνά είναι τα δρομολόγια και σε όλες τις περιοχές και όλες τις περιοχές εξυπηρετείτε, προκειμένου να αποφύγει και εκείνος τα έξοδα από τα καύσιμα? Είναι πολύ προτιμότερο να μετακινηθείς με το λεωφορείο του κτέλ παρά να χρησιμοποιείς το δικό σου όχημα, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ, βλέπετε αυτή τη στροφή? Είναι πολύ προτιμότερο σίγουρα, γιατί το κόστος για να μετακινήσεις το δικό σου αυτοκίνητο είναι τεράστιο. Mm-hmm. Βλέπουμε σιγά σιγά τον κόσμο να έρχεται, αλλά με μικρά βήματα. Η νοοτροπία, αν το θέλετε, στην πόλη μας είναι να κινούμαστε συνεχώς με το αυτοκίνητο, το θέλουμε δίπλα μας, παρκάρουμε μονίμως παράνομα. Το τελευταίο διάστημα η κίνηση στο κέντρο της πόλης είναι αφόρητη και κυρίως το πρόβλημα δημιουργούν τα παρανόμως σταθμεμένα. Mm-hmm. Η Καρτάλη έχει γίνει ένα τεράστιο πάρκινγκ από τη Δημητριάδος μέχρι την Αναλήψος. Mm-hmm. Και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και στις συγκοινωνίες και στους χρόνους. Πραγματικά οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε συχνές συγκοινωνίες και μπορεί ο κόσμος να τις εμπιστευτεί. Νομίζω ότι το τίμημα είναι μικρό. Έχουμε τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών, οι οποίες είναι 30 ημερών πια, και μπορεί ο κόσμος να τις προμηθευτεί και να έχει τις μετακινήσεις του σε όποιο σημείο της πόλης θέλει. Και έχουμε και μια προσφορά το 10-1, το οποίο δημιουργεί, αν θέλετε, και ακόμα πιο οικονομικό τρόπο μετακίνησης. Μάλιστα. Θεωρώ ότι το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που ετοιμάζεται να έρθει στο Βόλο είναι μια καλή ενέργεια ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα, δρόμους για τους ανθρώπους περισσότερο και όχι για τα αυτοκίνητα, και να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μια νοοτροπία ότι εάν θέλουμε να κατεβούμε τα αυτοκίνητα πρέπει κάπου να το σταθμεύσουμε για να... Πώς το λένε, για να ξεπερνούμαστε όλοι και όχι ο ένας να εμποδίζει τον άλλον. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό. Μένουν πολλά να γίνουν σε αυτό το θέμα και κυρίως στην αλλαγή της νοοτροπίας. Με δυσκολία μπορούμε να αλλάξουμε. Βλέπουμε ότι αλλάζουμε αυτή την νοοτροπία, να χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητά μας και να τα παρκάρουμε και μάλιστα όπου εμείς νομίζουμε. Ενώ εσείς την ίδια ώρα από την πλευρά σας και προσφορές, όπως μας είπατε, κάνετε σχετικά με τα εισιτήρια, διευκολύνοντας τους χρήστες των λεωφορείων, αλλά έχετε προχωρήσει και σε πολλές καινοτομίες.
Ναι, βεβαίως. Ήδη έχει εγκαταστηθεί ένα σύστημα διαχείρισης στόλου και τηλεματική και οι έξυπνες πινακίδες συστάσεις που πληροφορούν το επιβατικό κοινό ακριβώς σε πραγματικό χρόνο τι ώρα θα έρθει το λεωφορείο. Πολύ σύντομα θα είναι η έτοιμη εφαρμογή στην οποία θα μπορούμε να βλέπουμε ακριβώς στη στάση που μας ενδιαφέρει ποια λεωφορεία και σε πόσο χρονικό διάστημα έρχονται. Θα τοποθετηθούν στους ιστούς και στα στέγαστρα ειδικά QR τα οποία θα μπορεί κάποιος να σκανάρει με το κινητό του, ναι, και να αποθηκεύει και το σύνδεσμο και να ξέρει ακριβώς από τη στάση τι ώρα θα περνάει το λεωφορείο. Ήδη τα μηχανήματα που έχουν μπει μέσα στα λεωφορεία έχουν την ηλεκτρονική κάρτα που πια είναι 30 ημερών και όποιος την αγοράσει ισχύουν 30 μέρες από την πρώτη επαφή που θα κάνει στο μηχάνημα. Σε λίγο θα μπει και το ηλεκτρονικό εισιτήριο και αμέσως επόμενο βήμα είναι και το εισιτήριο χρόνου, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα μετεπιβίβαση στον επιβάτη και σε άλλες γραμμές. Και σύντομα πιστεύω μέσα στον Ιούνιο θα μπορούν οι επιβάτες με τη χρεωστική τους κάρτα ή την πιστωτική τους κάρτα να μπαίνουν και να πληρώνουν απευθείας στο μηχάνημα, στο λεωφορείο, το κόμιστρό τους, το εισιτήριό τους. Το αναμένουμε μέσα στο επόμενο διάστημα να μπει και αυτό σε εφαρμογή. Και προχωρώντας για την ολοκλήρωση συγκεκριμένου συστήματος, θα υπάρχει εφαρμογή στα κινητά, τα οποία θα μπορεί ο άλλος να αγοράζει το εισιτήριό του από το κινητό του και με το κινητό του να μπαίνει μέσα και να το ακυρώνει στο μηχάνημα. Μάλιστα. Πολλά λοιπόν έχουν γίνει για τον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, πολλά αυτά που σχεδιάζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό το σημείο που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας και μας ενημερώσατε τόσο για όσα συμβαίνουν στο Βόλο, αλλά και για αυτή τη νέα γραμμή, τις νέες γραμμές που θα έχουμε πια στο νησί της Σκιάθου. Και εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσω για αυτά. Ναι, πραγματικά θέλουμε να δημιουργήσουμε στη Σκιάθο μια πολύ δυνατή συγκοινωνία η οποία να είναι εφάμιλη ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Είμαστε βέβαιοι ότι με την εμπειρία που έχετε θα το καταφέρετε. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Σε ένα πολύ μικρό και πάλι διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε μαζί μας τον βουλευτή της Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, και τον συνάδελφό μου τον Μάκη το Θεοδόρου, για να δούμε έτσι πιο αναλυτικά ποια είναι τα αποτελέσματα, ποια είναι τα μηνύματα, τι έδειξαν οι χθεσινές κάλπες των εσωκομματικών διαδικασιών σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Κόκαλη, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Μάκη, καλό σας απόγευμα. Κυρία Σαμακόβλη, καλό απόγευμα στον κύριο Θεοδόρο. Καλησπέρα και σε σένα, Μάκη. Λοιπόν, κύριε Κόκαλη, οι εσωκομματικές διαδικασίες ολοκληρώθηκαν. Βλέπουμε σήμερα, μία ημέρα μετά, υπάρχουν έτσι δηλώσεις πανηγυρισμού, θα το λέγαμε, για την συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία. Λέτε, σχολιάζετε πολύ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι η συμμετοχή ξεπέρασε και τις αρχικές σας προσδοκίες, αν και πριν από τις κάλπες δεν ξέραμε ποιες ακριβώς ήταν οι προσδοκίες για το ΣΥΡΙΖΑ. Να σας πω γιατί αυτή η μεγάλη ικανοποίηση. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχει μια προθυμία γενικότερα, νομίζω θα το παραδεχτούμε όλοι και τηλεθεατές μας, στο να εγγραφούν οι συμπολίτες μας σε πολιτικά κόμματα. Λόγω των μνημονίων, της πανδημίας και της παρατεταμένης ακρίβειας δεν είναι ό,τι πιο εύκολο, πιστέψτε με, το να έρθει κάποιος και να γραφτεί σε ένα κόμμα. Σε μια μέρα γράφτηκαν 110.000 νέα μέλη και ήρθαν να προσθεθούν στους υπόλοιπους 50, περίπου 60.000. Άρα μιλάμε για συμπολίτες μας, οι οποίοι περίμεναν υπομονετικά στις ουρές, έδωσαν τα προσωπικά τους στοιχεία, έβαλαν υπογραφή και ξεδήλωσαν την επιθυμία να είναι
γραμμένα μέλη στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω να κάνω σύγκριση με άλλα κόμματα. Δεν ανακατευόμαστε με τα εσωτερικά. Αλλά για όποιον ή για όποια επιχειρήσει την οποιαδήποτε σύγκριση, να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι το πιο μαζικό κόμμα σε ενεργά μέλη. Και γι' αυτό το λόγο είναι η ικανοποίησή μας. Αλλά πάνω απ' όλα, επιτρέψτε μου να πω ότι εστάλει πολιτικό μήνυμα. Διότι η εκλογή του Αλέξη Τσίπρα ήταν ούτως ή άλλως δεδομένη. Έτσι, ήταν ούτως ή άλλως δεδομένη. Γιατί ακούω από το πρωί, από τη Νέα Δημοκρατία, ότι ο Τσίπρας νίκησε τον Τσίπρα. Ιδιαίτερα καυστικό το σχόλιο της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν δεδομένη, ανανεώθηκε βέβαια η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του αρχηγού, αλλά το μήνυμα είναι περισσότερο πολιτικό. Ότι ήρθαν 110.000 νέα μέλη σε μία μέρα για να στείλουν ένα πολιτικό μήνυμα, ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής, ένα μήνυμα ότι αυτή η πολιτική πρέπει να αλλάξει. Μάκη, για να σε βάλουμε και εσένα στη συζήτηση. Καταρχάς, πριν περάσει οποιαδήποτε ερώτηση προς τον κύριο Κόκαλη, ένα δικό σου σχόλιο για το τι μας, τι βλέπουμε, τι καταγράφουμε την επόμενη μέρα από αυτή τη διαδικασία για το ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, οι εσωκομματικές διαδικασίες είναι καλό πράγμα και οι κάλπες σε οποιοδήποτε κόμμα στείλονται. Είναι πολύ θετικό στοιχείο και πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Και τα κόμματα αυτό το Μάιο, δόξα τω Θεώ από δημοκρατία, προχώρησαν πάρα πολύ. Το λέω αυτό διότι πριν από κάποια χρόνια δεν ήταν δεδομένα τα πράγματα. Δεν ήταν δεδομένες οι κάλπες. Ιδιαίτερα τη δεκαετία του 80, αυτά τα πράγματα θεωρούνταν πολύ πολύ έτσι επαναστατικά για την πολιτική. Να εκλέγεται ο αρχηγός. Που ακούστηκε αυτό. Και φτάσαμε στο σημείο να εκλέγεται ο αρχηγός και μάλιστα και στην αριστερά και στη δεξιά. Σε πρώτη φάση λοιπόν η εκτίμηση του ότι έχουμε εσωκομματικές διαδικασίες είναι καλό πράγμα. Από εκεί και μετά όμως θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κόκαλη. Κύριε Κόκαλη, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι και καλά πλειοψηφικές. Αλλά δεν θα μιλούσα για εσωκομματική αντιπολίτευση, αλλά θα μιλούσα για τάσεις, για απόψεις, με ομπρέλα, χωρίς ομπρέλα. Άλλοτε λίγο πιο αριστερά, άλλοτε λίγο πιο δεξιά. Υπάρχουν απόψεις, υπάρχουν τάσεις και υπάρχουν και επικεφαλής. Ή θα μπορούσαν εύκολα αυτοί οι κομματικοί χώροι να έχουν κάποιο επικεφαλή ή κάποιον εκφραστή, αν δεν θέλετε, επικεφαλής. Γιατί λοιπόν δεν κατέβηκε και κάποιος άλλος? Πέρα από το αν θα κέρδιζε ή θα έχανε, θα εκφράζονταν και μια διαφορετική άποψη. Αυτό γιατί το κόψατε στο κόμμα σας? Κύριε Θεοδόρο, ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ από Προοδευτική Συμμαχία, υπάρχουν και σε άλλα κόμματα διαφορετικές απόψεις μεταξύ των μελών στο ίδιο κόμμα, μεταξύ στελεχών. Αυτό είναι γεγονός και ο ΣΥΡΙΖΑ από Προοδευτική Συμμαχία έχει διευρυνθεί και θα διευρυνθεί και άλλο και φιλοξενεί στελέχη οι οποίοι δεν προέρχονται μόνο και αποκλειστικά από την ριζοσπαστική αριστερά. Αλλά έρχομαι τώρα στην ερώτησή σας, γιατί όχι άλλος υποψήφιος. Είπατε στο τέλος της ερώτησης ότι κόψαμε. Δεν κόψαμε κανέναν. Ούτε εγώ, ούτε και προπαντός, ούτε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Όποιος ή όποια ήθελε, θα μπορούσε να βάλει υποψηφιότητα. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε άλλη υποψηφιότητα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρώτον πρέπει με το ζόρι, έπρεπε με το ζόρι να υπάρξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι de facto ότι δεν υπάρχει το στοιχείο της δημοκρατίας. Ο δικός σας ο χώρος προέρχεται από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να εκπροσωπηθεί. Λέω για παράδειγμα τώρα, στη Νέα Δημοκρατία άλλη είναι η άποψη του Άδων Γεωργιάδη ή άλλη είναι η άποψη του Μητσοτάκη. Άλλη άποψη έχουν οι Καραμαλικοί, ας πούμε. Παράδειγμα λέω εδώ. Εσείς τα ξέρετε αυτά καλύτερα από μένα. Γιατί δεν θα μπορούσε και ο δικός σας χώρος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν αμφισβητώ ότι ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά το δικό σας κομμάτι, γιατί δεν θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί? Να δείτε, βρε αδερφέ, αν πιάνετε το 3, το 4, το 15% του χώρου. Το δικό μας κομμάτι είναι μέρος το συνόλου που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εκφράστηκε
εκφράζεται και θα εκφράζεται στις βουλευτικές εκλογές. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία διάθεση ούτε να είμαι επικεφαλής ομάδας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν με απασχολούν τέτοιου είδους θέματα και νομίζω δεν απασχολούν και τους τηλεθεατές μας. Αγαπητέ Μάκη, εάν ο Βασίλης ο Κόκαλης θα είναι επικεφαλής ομάδος ή τάσης μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει να κάνω τα πάντα, στην κληροδεξία τα πάντα για τους συμπολίτες μου οι οποίοι θέλουν να εκφραστούν στη Βουλή. Αυτό είναι το μοναδικό μου μέλημα, το δικό μου, να εκφράσω την κοινωνία, να εκφράσω αυτούς οι οποίοι αφενός με ψήφισαν, αλλά και αυτούς που δεν με ψήφισαν και αντιμετωπίζουν προβλήματα σήμερα από αυτή τη διακυβέρνηση. Είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι αγρότες, είτε είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, είτε είναι συνταξιούχοι. Αυτό είναι το μέλημα ενός βουλευτή και ενός πολιτικού. Και γι' αυτό το μήνυμα χτες είναι πολιτικό. Ήρθαν 110.000 νέα μέλη με το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα, όχι για να γνωρίζαμε ότι θα είναι αρχηγός και πρόεδρος ο Αλέξης ο Τσίπρας, αλλά οι περισσότεροι, επειδή ήμουν όλη την ημέρα σε εκλογικό κέντρο, οι περισσότεροι με την ευχή, με την επιθυμία να τελειώσει αυτό το κακό, το πράγμα, να τελειώσουν αυτοί οι λογαριασμοί ρεύματος και φυσικού αερίου, να τελειώσει αυτή η ακρίβεια, η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια. Μάλιστα, δηλαδή εσείς κύριε Κόκαλη, με τη συμμετοχή που είχαμε, θεωρείτε ότι το πήρε ηχηρά, με ηχηρό τρόπο, το συστημένο γράμμα αυτό η κυβέρνηση χθες? Κυρία Σανακόβλη, ο λογαριασμός που εξεδόθη ήταν έναντι. Μάλιστα. Ο εκαθαριστικός θα αποσταλεί στις βουλευτικές εκλογές. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κόκαλη, 200, αν θυμάμαι καλά, κάπου 270.000 πήγανε για τον Ανδρουλάκη, 300 και ήταν για τον Μητσοτάκη. Τώρα για τον Τσίπρα 170 υπολείπεται. Κυρία Σαμακοβλή, κύριε Θεοδόρου, είπα και πριν, είναι λογικό και δεν το θεωρώ σώνει και καλά ότι είναι, εννοείται, κακεντρεχές, μια σύγκριση. Αλλά, ναι, μήπως όμως αν ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός. Αφού θέλετε να πούμε στη σύγκριση. Μήπως όμως αν ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός όσων προσέρχονταν χθες στις κάλπες, θα την κάνατε αυτή τη σύγκριση? Στα κόμματα που αναφέρατε, δεν υπήρχε η εγγραφή στο κόμμα. Ψήφισαν και οι φίλοι. Που σημαίνει ότι όσοι περνούσαν τυχαία ή σκοπίμως έξω από το εκλογικό κέντρο μπορούσαν να πάνε να ψηφίσουν. Είναι πολύ σημαντικό. Χτες όποιος έρχονταν, έρχονταν με την πλήρη πεποίθηση ότι θα γραφτεί στο κόμμα. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το διακύβευμα ήταν πάρα πολύ υψηλό και θα είναι. Είναι διαφορετική η υπόθεση να πάω να ψηφίσω την άλλη Κυριακή χωρίς να με πάρει μυρωδιά κανένας, να το πούμε έτσι απλά και χωριάτικα. Να πάω να ψηφίσω το Μάικη το Θεοδόρο και να σηκωθώ να φύγω. Θα καταλάβει κανείς ότι πήγε ο Βασίλης ο Κόκαλης και ψήφισε? Όχι. Διαφορετικό όμως ότι να πάω να ψηφίσω και να γραφτώ, να βάλω υπογραφή, να δώσω τα στοιχεία της ταυτότητάς μου και να αποδέχομαι ότι είμαι μέλος σε ένα μεγάλο κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μάλιστα. Κύριε Κόκαλη, είστε σίγουρος για αυτή την ανατροπή, την πολιτική, ότι δηλαδή πέφτει η κυβέρνηση, ισχυροποιείται ο ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ βλέπω κόσμο έξω, στην καθημερινότητα, ο οποίος ειδικά με τα καύσιμα και ειδικά με τους λογαριασμούς του ρεύματος υποφέρει. Αλλά είστε πάντα δεύτεροι, με 10 μονάδες διαφορά. Και εδώ που τα λέμε τώρα μεταξύ μας όπως είμαστε, γνωρίζουμε όλοι ότι η ΑΤΑΚΑ είναι, έλα μωρέ, εντάξει τώρα, ο Τσίπρας τώρα ό,τι και να πει, ποιος βασίζεται στο λόγο του? Την άλλη φορά θα έδιωχνε τα μνημόνια με ένα άρθρο και ένα νόμο. Έχει τρομερή φθορά η κυβέρνηση. Αλλά όμως ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα δεν είναι αυτή την ώρα. Πώς μιλάτε λοιπόν για σιγουριά, με σιγουριά ότι θα κερδίσετε τις εκλογές? Μιλάμε με σιγουριά γιατί η χτεσινή μέρα ήταν η μέρα καταλήτης. Επαναλαμβάνω, με πιθανότητα να είμαι και κουραστικός. Όταν έρχονται 110.000 νέα μέλη σε μία μέρα και λένε
Ναι, θέλω να γραφτώ στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο κάλεσμα του Τσίπρα. Όταν διωγγώνεται αυτή η κοινωνική δυσαρέσκεια, το είπατε, εις βάρος της κυβέρνησης, θα δείτε ότι και οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν είναι θέσφατες, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι θέσφατες, τη μία δείχνουν 7 μονάδες, την άλλη 10, την άλλη 8. Ότι ο κόσμος έχει κριτήριο και το αντισύριζα μέτωπο πλέον δεν μπορεί να περπατήσει το αντισύριζα μέτωπο. Διότι, να σας πω κάτι, θα κάνει συγκρίσεις ο κόσμος. Θα πει πότε πληρώνονταν έγκαιρα οι αγρότες στον ΟΠΚΠΕ, τότε ή τώρα. 13η σύνταξη ποιος είχε δώσει. Και πολλά άλλα. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, Μάκη, ευχαριστώ και σε ένα καλό απόγευμα. Πάμε σε ένα πολύ μικρό και πάλι διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Και πάμε τώρα να καλωσορίσουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Τρικαίων αλλά και Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Κύριε Δήμαρχε, καλό σας απόγευμα από την τηλεόραση του Άστρα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας σήμερα. Καλησπέρα, μεγάλη μου χαρά. Χαίρομαι που σας βλέπω. Να είστε καλά. Μία από τις τελευταίες, νομίζω η τελευταία έκτακτη έτσι, συνέλευση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Δημάρχων, κύριε Δήμαρχε, ανέδειξε και ένα απόλυτα λογικό, κορυφαίο ζήτημα των τελευταίων μηνών, το ζήτημα των αυξημένων λειτουργικών εξόδων για τους Δήμους, εξαιτίας και της ενεργειακής κρίσης. Σε τι φάση βρισκόμαστε σήμερα και κατά πόσο οι Δήμοι συνεχίζουν έτσι να παλεύουν με αυτό το πρόβλημα, γιατί κατανοούμε όλοι το πόσο έχει αυξηθεί το λειτουργικό κόστος για τους ΟΤΑ. Το πρόβλημα είναι αυτό το οποίο ορθά θέτεται και αυτό το οποίο μπορεί και κάποιος από τους τηλεθετές μας να φανταστεί. Δεν είναι διαφορετικό από το πρόβλημα που έχουμε στα σπίτια μας ή τις επιχειρήσεις μας. Για τους Δήμους της χώρας, το ενεργειακό και ειδικά η ηλεκτρική ενέργεια, φυσικά μαζί με τη θερμική, αέριο ή πετρέλαιο, είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος. Ακόμα περισσότερο και ακόμα μεγαλύτερο ποσοστιαίο είναι για τη ΔΕΗΑ της χώρας, για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυσης και αποχέτευσης. Ναι. Έγινε μια πρώτη κουβέντα στις αρχές Μάρτη. Το θέμα το είχαμε αναδείξει όντως αρκετά νωρίτερα. Δόθηκαν κάποιες βοήθειες, πήραμε περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ για τους Δήμους και τα σχολεία, αλλά βάσει των υπολογισμών μας τα χρήματα αυτά οριακά θα έφταναν, όπως και έγινε τελικά, μέχρι το Πάσχα. Για τον λόγο αυτό, την Δετάρτη έχουμε μια νέα συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, τον Στέλιο Πέτσα, για να δούμε πώς κύλησε αυτό το διάστημα. Απολογιστικά να δούμε ποια ήταν τα πραγματικά έξοδα και η πραγματική αύξηση της τιμής και του αερίου αλλά και της ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να καθορίσουμε τα επόμενα βήματα. Δηλαδή, μέχρι το Πάσχα μπορέσατε και τα καταφέρατε, για να το πούμε έτσι απλά, αλλά τώρα βρίσκεστε οριακά. Επομένως, να εικάσουμε ότι αν δεν δοθεί μια πρόσθετη βοήθεια οικονομική ή μια χρηματοδότηση, υπάρχει η περίπτωση υπηρεσίες Δήμων να βρεθούν σε κίνδυνο, να μην μπορέσουν να λειτουργήσουν. Θα βρεθούμε σίγουρα προς τα δεύτερα μισά της χρονιάς σε μια δύσκολη κατάσταση, αν δεν υπάρξει περαιτέρω βοήθεια, αν και θεωρώ ότι θα υπάρξει τέτοια, όπου θα χρειαστεί να εξασφαλίσουμε πόρους από άλλους κωδικούς, που μπορεί να είναι κωδικοί έργων. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τα έργα του ΕΣΠΑ, για παράδειγμα, ή του Αντώνη Στρίτσης, αλλά σίγουρα θα πρέπει οι έργα τα οποία έχουν προγραμματιστεί να γίνουν από ίδιους πόρους να ακυρωθούν ή να μειώσουμε άλλες δαπάνες όπου αυτό είναι εφικτό. Που δεν θα είναι και ιδιαίτερα εφικτό, γιατί ούτως ή άλλως διανύουμε μια περίοδο οικονομικής ανότητας στην αυτοδιοίκηση. Άρα, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι το να καθίσουμε πλέον να βάλουμε τα δεδομένα. Καταλαβαίνουμε απόλυτα πως την ώρα αυτή τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και για το ίδιο το κράτος και για τα νοικοκυριά και για όλους μας. Αλλά τουλάχιστον να δούμε πού μπορούμε ουσιαστικά και σοβαρά να βοηθηθούμε με ένα ποσό τέτοιο που θα μας βοηθήσει τουλάχιστον να εξυπηρετήσουμε τις στοιχειώδεις δαπάνες των πολιτών μας, γιατί οι Δήμοι δεν είναι επιχειρήσεις, δεν βγάζουν κέρδη. Ίσα-ίσα τα χρήματα τα οποία διαχειρίζονται γυρνάνε πίσω στην κοινωνία ως υπηρεσίες και έργα. Μάλιστα. Από τη μία τώρα ήταν η πανδημία, μετά η ενεργειακή κρίση και όλες αυτές οι αυξήσεις. Πάντως βλέπουμε ότι σε επίπεδο έτσι του Δήμου Τρικαίων επιλέξατε από αυτές τις μεγάλες δυσκολίες να κρατήσετε θετικά.
Δηλαδή να βρείτε ευκαιρίες μέσα από αυτά τα σοβαρότατα προβλήματα για το Δήμο. Ειδικά στο ενεργειακό, να ήταν η ευκαιρία να πάρουμε αποφάσεις όλοι μας, τις οποίες πιθανώς να είχαμε δρομολογήσει ή είχαμε στο μυαλό μας και δεν είχαμε φτάσει στη φάση της υλοποίησης. Για παράδειγμα, η ΔΕΗ Τρικάλων εδώ και περίπου 1,5 χρόνο είχε καταθέσει μια πρόταση για ένα φωτοβολταϊκό ισχύως 4,6 ΜΒ προκειμένου να καλύψει όλες τις ανάγκες. Όταν λοιπόν είδαμε πως τα πράγματα αρχίζουν και ζορίζουν, αρχίσαμε και εμείς να επιμένουμε προκειμένου να μας δοθεί η έγκριση, στην ουσία να εξασφαλίσουμε ηλεκτρικό χώρο, να μπορέσουμε να συνδέσουμε αυτό το φωτοβολταϊκό στο δίκτυο του ΔΔΕ. Πολύ χοντρά, κάτι το οποίο έγινε πριν από περίπου 2 μήνες και πλέον είμαστε στη φάση του να εκκινήσουμε διαδικασίες διαγωνισμού, έτσι ώστε τουλάχιστον από τον επόμενο χρόνο, 1,5 χρόνο, η ιδέα των Τρικάλων να μην έχει εξάρτηση από κανέναν φορέα, από καμία αύξηση της τιμής της κιλοβατόρας και τα χρήματα αυτά τα οποία θα μείνουν θα πάνε στην αποπληρωμή του δανείου που πρέπει να πάρει και φυσικά σε έργα αλλά και σε ελάχθρωση των λογαριασμών των πολιτών όταν πλέον αυτή η επένδυση αποσβεστεί και ολοκληρωθούν και τα όποια έργα έχει δρομολογήσει. Τώρα τα Τρίκαλα είναι ανάμεσα σε 377 χώρες, πόλεις, συγγνώμη, σε όλη την Ευρώπη. Όταν λέμε πόλεις, μιλάμε για τη Ρώμη, το Μιλάνο, τη Φλωρεντία, τη Μαδρίτη, τη Βαρκελόνη. Κάπου εκεί ανάμεσα βρίσκονται και τα Τρίκαλα, προκειμένου να αποτελέσουν ως πρότυπο για άλλες ευρωπαϊκές πόλεις σχετικά με τον μηδενισμό στις εκπομπές ρήπων, έτσι δεν είναι? Ναι, ξεκίνησε μια πρωτοβουλία, η οποία μάλιστα φέρει και το τίτλο Αποστολή, ούτε καν ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου 100 ευρωπαϊκές πόλεις να γίνουν κλιματικά ουδέτερες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και θα το εξηγήσουμε, έως το 2030. Στην ουσία η Ευρώπη έχει πάρει μια απόφαση έως το 2050 όλες οι πόλεις πλέον, όλη η Ευρώπη στην ουσία να είναι κλιματικά ουδέτερη, να μην καταναλώνει παραπάνω ενέργεια από αυτή που μπορεί να παράξει, να μην δημιουργεί σκουπίδια, άρα να πάμε σε μια μεγαλύτερη κυκλικότητα της διαχείρισης, να κυκλοφορεί βιώσιμα, περιορίζοντας τις αχρήστες μετακινήσεις. Όμως 100 πόλεις θα κληθούμε, αυτό το στόχο του 50 τον κάνουμε 20 χρόνια νωρίτερα. Άρα να εναρμονιστούμε με νέα δεδομένα, με νέα περιβαλλοντολογικά και ενεργειακά δεδομένα, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο και μπορεί να είναι ωραίος ο τίτλος ότι είμαστε μία από τις 100 ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά στην πράξη... Έχει δουλειά, λέτε, έχει πολλή δουλειά, λέτε. Πάρα πολλή δουλειά και πολύ μεγάλη ευθύνη. Βέβαια από την άλλη είναι ευκαιρία να μετρηθούμε. Να μετρηθούμε και κυριολεκτικά, να μετρήσουμε καταναλώσεις και να δούμε πώς μπορούμε πλέον αυτές να τις μειώσουμε ή να παράξουμε παραπάνω καθαρή ενέργεια, αλλά να μετρηθούμε και μεταφορικά σε σχέση με την ικανότητα που έχουμε πλέον να διεκπεραιώνουμε ή μάλλον να ολοκληρώνουμε τέτοια δύσκολα project. Και η δυσκολία δεν έχει να κάνει μόνο με το κομμάτι του Δήμου, γιατί ο Δήμος έχει εκατομμύρια κτίρια, θα μπορούσε με ένα σχετικό κόπο να τα τροποποιήσει και τα αυτοκίνητά του κλπ. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να εμπλέξουμε όλη την κοινωνία. Γιατί για να μπορέσουμε να γίνουμε κλιματικά ουδέτεροι, θα πρέπει αυτό να γίνει κτήμα και πεποίθηση όχι μόνο του μηχανισμού του Δήμου, αλλά όλης της κοινωνίας. Εκεί είναι το δύσκολο. Εκεί χρειάζεται πολλή δουλειά, έτσι. Αλλά θέλει δουλειά και θέλει βοήθεια, ακριβώς όπως τα λέτε, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα πρέπει να χρηματοδοτήσει αυτές τις δράσεις, έτσι ώστε να πείσουμε και τους πολίτες στα σπίτια τους πλέον να κτίζουν διαφορετικά, να διαχειρίζονται διαφορετικά την ενέργεια, αλλά και τις επιχειρήσεις, οι οποίες για να μπορέσουν να μετασχηματιστούν σε μια νέα, πιο πράσινη εποχή, θα πρέπει βέβαια να έχουν και τα αντίστοιχα κίνητρα. Τολμάτε πάντα έτσι σε μεγάλες προκλήσεις να έχετε συμμετοχή, δίνοντας τα τελευταία χρόνια ένα πολύ διαφορετικό αποτύπωμα στα Τρίκαλα, πράσινο και περιβαλλοντικό, και εδώ νομίζω ότι εντάσσεται και το δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Συνεχίζεται αυτό το έργο για τα Τρίκαλα. Στην ουσία, όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι κομμάτι ενός παζλ που θα φτιάξουμε μια γενικότερη εικόνα, και αυτή η γενικότερη εικόνα είναι μια καινούργια, πιο βιώσιμη και πιο πράσινη πολύ παύλα Δήμος. Τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα και η Λάρισα λιγότερο, αλλά κυρίως η Δυτική Θεσσαλία, η αλήθεια είναι πως είναι γνωστές για την αγάπη τους για το ποδήλατο. Είμαστε πολύ σε επίπεδες, αλλά αυτό πρέπει πλέον να το οργανώσουμε καλύτερα και να δημιουργήσουμε και υποδομές τέτοιες έτσι ώστε τα παιδιά πρώτα αυτά και μετά όλοι οι υπόλοιποι ποδηλάτες να μπορούν να πάνε με ασφαλείς ή μέσω ασφαλών διαδρομών στα σχολεία τους, στις δραστηριότητές τους κλπ. Την ώρα αυτή λοιπόν υλοποιούμε ένα μεγάλο δίκτυο ποδηλατοδρόμων, περίπου 5 χιλιόμετρα δίπλα στο ποτάμι των Τρικάλων, 2,5 και 2,5 από κάθε πλευρά,
κατασκευάζεται την ώρα αυτή που μιλάμε ο ποδηλατόδρομος της οδού Κονδύλη για να φτάσει μέχρι το κλειστό γυμναστήριο της Μπάρας και το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα των Τρικάλων. Και υπογράψαμε προχθές και ακόμα 2,5 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο, το οποίο θα συνδέει την πόλη των Τρικάλων με το μεγαλύτερο πάρκο της πόλης, στο πάρκο του Αγιώργιου, έτσι ώστε όλη η οικογένεια να μπορεί πλέον να πάει στο πάρκο να αθληθεί, όχι με το αυτοκίνητο, αυτό θα ήταν το στρεβλό της ιστορίας, με το ποδήλατο που μπορεί και σήμερα να πάει, αλλά πλέον από μια ασφαλή διαδρομή. Και συνεχίζουμε να πιστεύουμε πως η λύση των ελληνικών πόλεων και ειδικά αυτών των πόλεων που είναι μικρές, όπως είναι τα Τρίκαλα, είναι το να γυρίσουμε σε πιο βιώσιμες μορφές και κυρίως το ποδήλατο. Και θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, να κλείσουμε με μία ακόμη έτσι πρωτοτυπία από την πλευρά της δημοτικής σας αρχής. Ένα δικό σας νόμισμα, το Tricoin, αν θυμάμαι καλά, που έχετε ανακοινώσει. Τι ακριβώς είναι αυτό? Στο πλαίσιο της πρότασης που καταθέσαμε τα Τρίκαλα, η Λάρισα και ο Βόλος στο πρόγραμμα για τα Smart Cities, και τώρα έρχεται και η σειρά της Καρδίτσας, χθες βγήκε στην διαβούλευση, από το ΕΣΠΑ αυτό το πρόγραμμα των Smart Cities, οι τρεις πρώτες πόλεις κατεβάσαμε πρόταση στο Ταμείο Ανάκαμψης. Προτείνουμε το εξής πάρα πολύ απλό. Όπως λέγαμε νωρίτερα, ότι δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουμε κάτι αν δεν πείσουμε τους δημότες μας να μοιραστούν το όραμά μας, να δουλέψουμε μαζί προς μια κατεύθυνση. Τα κίνητρα, τα λεγόμενα κίνητρα, έτσι. Ακριβώς. Ένα κίνητρο λοιπόν, μια πιστοποίηση της αγάπης και της δέσμευσης, της αφοσίωσης των πολιτών προς τον Δήμο, είναι το Tricoin, το οποίο θα είναι, δεν θα είναι κάποιο κρυπτονόμισμα, θα είναι ένας τρόπος να μετρήσουμε το πόσο οι δημότες μας συμμετέχουν σε δράσεις τις οποίες κάνουμε, συμμετέχουν σε εθελοντικές κινήσεις, ανακυκλώνουν περισσότερο, μας βοηθάει να πετύχουμε κοινούς στόχους. Την άλλη εβδομάδα παρουσιάζουμε ένα app ευεξίας, μια εφαρμογή ευεξίας, όπου θα βάλουμε κοινό στόχο να περπατήσουμε το γύρο του κόσμου 2 φορές. Στην ουσία, χιλιόμετρα θα καταγράφουμε και ανάλογα με το πόσο περπατάει ο καθένας μας, θα κερδίζει κάποια Tricoin. Ή το να ελαφρύνουμε τα Τρίκαλα κατά 5.000 τόνους. Κοινώς να αρχίσουμε λίγο να ζούμε πιο υγιεινά, να τρεφόμαστε πιο υγιεινά. Θα βάλουμε μια στοχοθεσία ότι ανάλογα με τα χιλιόμετρα και τα κιλά θα κερδίζουν κάποια Tricoin, στα οποία θα μπορούν να τα εξαργυρώνουμε σε συναυλίες που γίνονται στην πόλη, σε θεατρικές παραστάσεις, στην ελεγχόμενη στάθμευση του Τρικάλων, η οποία θα ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Δηλαδή είναι κάτι που έχει ξεκινήσει να υλοποιείται. Είναι σε εφαρμογή αυτό. Οι εφαρμογές ναι, του Tricoin ως νόμισμα, την ώρα θα αρχίσουν να συγκεντρώνουν οι Τρικαλινοί βάσει τη εφαρμογή, αλλά σιγά σιγά πλέον όταν τρέξουμε και τον διαγωνισμό μέσα στο καλοκαίρι για τα Smart Cities, θα μπορέσουμε πλέον να το φέρουμε στο επίπεδο που θέλουμε, να έχει την πλήρη ανάπτυξή του. Μάλιστα. Πολύ σημαντικά όλα όσα μας είπατε σήμερα, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εμείς, κυρίες και κύριοι, και κάποιες άλλες ειδήσεις. Ξεκινώντας από την Ελένη Καραγιάννη που είναι εδώ μαζί μας για να μας ενημερώσει για την υπόλοιπη Θεσσαλία, θέματα που έχουμε. Από τι ξεκινάμε, Ελένη? Καλησπέρα, Βάσο. Καλή εβδομάδα. Ένα εργατικό δυστύχημα, ναι, ναι, Τρίκαλα. Δεν ξεκινάμε καλά. Καλή εβδομάδα. Καλά εβδομάδα. Χθες το μεσημέρι σημειώθηκε αυτό το εργατικό ατύχημα μέσα σε εργοστάσιο των Τρικάλων, όπου εργαζόταν ο 48χρονος. Υπέστη εργατικό ατύχημα και πολύ βαριά τραύματα, τα οποία τον οδήγησαν στο θάνατο. Ακόμη διερευνώνται τα αίτια του τραγικού αυτού ατυχήματος. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Τρικάλων. Οι γιατροί εκεί έδωσαν μεγάλη μάχη και δεν κατάφεραν να το σώσουν. 48 ετών. 48 ετών. Χθες το μεσημέρι, οι αυτόπτες μάρτυρες εκεί, οι συνάδελφοί του, περιμένουν και εκείνοι απαντήσεις για το πώς έγινε όλο αυτό και πού τον οδήγησε στο θάνατο. Τώρα στην Καρδίτσα, τον τραυματισμό είχαμε μια νεαρή γυναίκα όταν γιοταχή αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο. Έτσι, πρωί-πρωί στην Καρδίτσα, στις 7.30 ώρα το πρωί, Βάσο, η κοπέλα με το ποδήλατό της συγκρούστηκε με το γιοταχή αυτοκίνητο. Αμέσως έφτασε εκεί το ΕΚΑΒ και η αστυνομία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά από ό,τι φαίνεται ο τραυματισμός είναι ελαφρύς. Μάλιστα. Η διαγύνη στη συμβολή των οδών Μπλατσούκα και 18 Αυγούστου στην Καρδίτσα. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα που είναι για γέλια ή για κλάματα, δεν ξέρω τι είναι. Στη Βόρεια Εύβοια, στα Καμένα εκεί, σπίτια. Έτσι. Από τις μεγάλες καταστροφικότατες περσινές πυρκαγιές έλαβαν λογαριασμούς ρεύματος, αλλά είχαμε άμεση παρέμβαση από την ΕΕ. Έτσι ακριβώς. Αυτό το περιστατικό σημειώθηκε στις Ροβιές, εκεί που είχε καεί όχι μόνο το σπίτι του, αλλά και το ρολόι της ΔΕΗΣ μαζί με το σπίτι. Ο κάτοικος του σπιτιού αυτού δέχθηκε ένα λογαριασμό από τη ΔΕΗ, 500
300 ευρώ, όπως καταλαβαίνεις, έξαλλη κατάσταση. Για ένα καμένο σπίτι, για ένα σπίτι που δεν είναι σε λειτουργία, για ένα σπίτι που δεν έχει ηλεκτρικό. Ναι, δεν υπάρχει καν. Μάλιστα. Δέχθηκε ένα λογαριασμό 500 ευρώ. Αμέσως ζήτησε βοήθεια, απευθύνθηκε αρχικά στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου των Ροβιών, ο οποίος έθεσε αμέσως το ζήτημα στον κύριο Κεδίκογλου. Ο υφυπουργός εννοείται ότι αμέσως επικοινώνησε με τον πρόεδρο της ΔΕΗ και λύθηκε το θέμα άμεσα, όχι μόνο για τον κάτοικο του σπιτιού που δέχτηκε το λογαριασμό αυτό, και αλλά και για όλους τους κατοίκους, ναι, για όλα τα σπίτια εκεί στην περιοχή. Πάλι καλά που διορθώθηκε αμέσως. Στα Τρίκαλα επιστρέφουμε τώρα. Μουσική Παδεσία στη συναυλία της Κλιάφα, Ελένη. Έτσι ακριβώς, εκεί μετά από 2 χρόνια, όπως καταλαβαίνεις, μετά τους περιορισμούς που επέβαλε η πανδημία, όσοι βρέθηκαν στη συναυλία έζησαν έτσι την ανθρώπινη επαφή και την ψυχαγωγία. Ήταν η Έλληνα Παπαρίζου και ο Κώστας Καραφώτης σε αυτή τη συναυλία. Ήταν τόσο μεγάλη η ανάγκη των ανθρώπων για όλο αυτό, για την εξωστρέφεια βάσο. Είναι όλων των ανθρώπων η ανάγκη, που παρόλο που έβρεξε πριν, συγκεντρώθηκαν στο πάρκο του Ματσόπουλου, στα Τρίκαλα, 6.000. Μάλιστα. Ήταν όσοι βρέθηκαν σε αυτή τη συναυλία εκεί. Η εταιρεία Κλιάφα την διοργάνωσε και είχε εκεί στο χώρο και 5 μπαρ όπου πρόσφεραν τα αναψυχητικά της εταιρείας. Έχουμε και ήχο, μπορούμε να παρακολουθήσουμε λίγο από το βίντεο. Ωραία. Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, να συνεχίσουμε και με ειδήσεις από τις Βόρειες Σποράδες. Η Ιωάννα Μπουροπούλη είναι εδώ μαζί μας. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Ιωάννα μου. Καλησπέρα, Βάσο. Σύλληψη είχαμε στο αεροδρόμιο της Κιάθου. Να ξεκίνησε η τουριστική σεζόν και αρχίσαν και συλλήψεις στα αεροδρόμια για κατοχή όπλου. Ναι, συνελήφθη χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο της Κιάθου ένας 37χρονος που κατά τον τυπικό έλεγχο των αποσκευών βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ένα λειτουργικό πιστόλι κρότου και λάμψης, καθώς και 28 φυσίγκια. Ο άνδρας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ταξίδευε προς την Αθήνα όταν πιάστηκε από τους αστυνομικούς του τμήματος της Κιάθου. Τώρα, στις 10 Ιουνίου ακτοπλοϊκή καινούρια η ακτοπλοϊκή σύνδεση, υπήρχε και πέρυσι, δεν είναι καινούρια, μεταξύ της Θεσσαλονίκης και των Βόρειων Σποράδων. Ναι, πρόκειται για μια γραμμή που πέρυσι πήγε πάρα πολύ καλά και θέλανε να την επαναλάβουν και ξεκινάει στις 10 Ιουνίου με ώρα αναχώρησης 7 το πρωί. Για ακόμη μια χρονιά οι κάτοικοι της Βορείου Ελλάδας θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν τα νησιά της Μαγνησίας. Από το αντίστροφο. Ναι, από τις 10 Ιουνίου μέχρι και τις 3 Ιουλίου τα δρομολόγια θα είναι 3 εβδομαδιαίως, κάθε Δευτέρα, Παρασκευή και Σάββατο, ενώ από τις 4 Ιουλίου και μέχρι τις 28 Αυγούστου θα προσθεθεί ένα έκτακτο δρομολόγιο κάθε Τετάρτη. Μάλιστα, να αναφέρουμε ότι οι τιμές έχουν ανεβεί σε σχέση με πέρυσι ελαχίστως. Ξεκινάνε από 36,70 η οικονομική θέση για Σκιάθο και φτάνουν μέχρι και τα 48 ευρώ για την Αλόνισο. Εντάξει, παλεύεται το εισιτήριο αυτό, νομίζουμε, γιατί είναι σίγουροι και ότι θα περάσουν και πολύ όμορφα στα νησιά μας. Τώρα, η Σκιάθος αποκτά παραλίες φιλόξενες προς συνανθρώπους μας που έχουν κινητικά προβλήματα. Ναι, ο Δήμος Σκιάθου στα πλαίσια της προετοιμασίας για την καλοκαιρινή σεζόν αποφάσισε να προχωρήσει στην εκμίσθωση εξοπλισμού για την κατασκευή υποδομών για παραλίες φιλικές προς τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Mm-hmm. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 26.000 ευρώ. Ενώ ο ανάδοχος που θα αναλάβει αυτό το έργο θα πρέπει να εγκαταστήσει στο Δήμο Σκιάθου μία συσκευή τελευταίας τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων, να τοποθετήσει ξύλινο βάθρο και ξύλινο διάδρομο για τη μετακίνηση από την άμμο προς τη θάλασσα, να τοποθετήσει ντουζιέρα ενσωματωμένη πάνω στη συσκευή και τέλος, μετά το πέρας της καλοκαιρινής περίοδου, να αποκαταστήσει τον εξοπλισμό και να φέρει την παραλία στην πρώτερη κατάστασή της. Μάλιστα, πολύ θετικές αυτές οι πρωτοβουλίες για να απολαμβάνουν όλοι όπως πρέπει το καλοκαιρινό τους μπάνιο. Στη Σκιάθο παραμένουμε και πάμε στην παραλία των Κουκουναριών. Εκεί έχει δέσει ένα γιότ, διαστημικό γιότ. Ναι, στην παραλία των Κουκουναριών. Βλέπουμε εδώ τις εικόνες. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες. Βρέθηκε το Σαββατοκύριακο το Galaxy of Happiness. Πρόκειται για ένα υπερπολιτελές γιότ 53 μέτρων και αξίας 33 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει ξεχωρίσει στα Διεθνή Φεστιβάλ Θαλαμυγών. Τζάμπα πράγμα. Ναι, οι τουρίστες που απολάμβαναν τον μπάνιο στην παραλία των Κουκουναριών. Απίστευτη όμως η εικόνα, Ιωάννα, τώρα. Ναι, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία και πάνω υπάρχει και τζακούζι στην πάνω αίθουσα. Μάλιστα. Και μέσα είναι μοναδικό. Είχαν την ευκαιρία να δουν από πολύ κοντά, λοιπόν, οι τουρίστες αυτό το γιότ, που θυμίζει διαστημικό σκάφος.
Ορίστε, βλέπουμε εδώ τις εικόνες, δεν τις χορταίνουμε. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Λοιπόν, και να κλείσουμε με μία απάτη που είχαμε σε βάρος 40χρονης, ήταν το θύμα 40χρονη. Ναι, πρόκειται για μία υπόθεση εξαπάτησης που συνέβη την 1η Απριλίου, αλλά τώρα σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος του 48χρονου δράστη. Ο 48χρονος με καταγωγή από το Μαρόκο θέλησε να εξαπατήσει τη γυναίκα που ζει στη Σκιάθο και της έστειλε στο email της έναν σύνδεσμο που οδηγούσε σε έναν ιστότοπο πανομοιότυπο με το τραπεζικό ίδρυμα του θύματος, όπου τη ζητήθηκαν τα προσωπικά της στοιχεία. Τα γνωστά, τα λέμε διαρκώς, επαναλαμβάνονται οι ίδιες απάτες. Δυστυχώς κάποιοι συνεχίζουν και πέφτουν θύματα. Ιωάννα, σε ευχαριστώ σε αυτό το σημείο. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 44χρονου Μαροκινού για απάτη που διαπράχθηκε την 1η Απριλίου 2022 σε βάρος ημεδαπής γυναίκας. Πιο ειδικά η παθούσα έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα email που περιείχε ηλεκτρονικό σύνδεσμο link με φερόμενο ως αποστολή αυτού τράπεζα στην οποία η παθούσα διατηρεί λογαριασμό. Η παθούσα πίστηκε και ακολούθησε τον εν λόγω σύνδεσμο, ο οποίος την οδήγησε σε ιστότοπο που ομοίαζε με αυτόν της τράπεζας, ζητώντας της να προβεί σε επαλήθεση των προσωπικών της στοιχείων username password, προκειμένου δήθεν να έχει ξανά κανονική πρόσβαση στις λειτουργίες του ηλεκτρονικού τραπεζικού της λογαριασμού με πιο ασφαλή τρόπο. Κατόπιν των ανωτέρων, αφού η παθούσα καταχώρησε τα προαναφερόμενα στοιχεία, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συναλλαγή ύψους 5.000 ευρώ σε λογαριασμό διαδικτυακού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος του αλλοδαπού δράστη. Εδώ σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε για σήμερα την εκπομπή μας. Θα είμαστε ξανά και πάλι αύριο μαζί σας, στις 3 ακριβώς το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε αναλυτικά όλα τα ρεπορτάζ αλλά και οι εξελίξεις στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα στις 6 το απόγευμα. Από όλους εμάς ένα ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια και χαρά σε όλους. Γεια σας.